Βρίσκεται ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου, ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης, με τον οποίο έχουμε να πούμε νομίζω πολλά και για έργα και εκλογικά. Θα του κάνω τις ερωτήσεις, θα απαντήσει εκείνος ό,τι θέλει. Καλησπέρα κύριε Αναστασάκη. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Νομίζω ότι απόψε μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Ό,τι θέλετε. Να σας ρωτήσουμε και εκείνα τα οποία κάποιες φορές δεν τα ρωτάμε για λόγους τάκτ, αλλά ξέρετε ότι... Εδώ είναι ελεύθερο σημείο. Έτσι. Οι παραπολιτικές στήλες και τα παραπολιτικά ερωτήματα είναι πάντα της αρεσκίας μας. Κύριε Αναστασάκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω ξεκινώντας και να διατηρήσω λίγο το κλίμα το προεκλογικό που είχαμε με την κυρία Μιλάκη πριν. Εσείς, επειδή ακούγονται πολλά και θα ήθελα όλο αυτό, αν θέλετε απόψε να το ξεκαθαρίσετε, πού θα βρίσκεστε την επόμενη μέρα? Είναι ο Δήμος μπροστά, διότι επί χρόνια ακούμε ότι ο Αναστασάκης θα είναι ένας από τους επόμενους υποψηφίους δημάρχους, ή αλλάζετε βαθμό αυτοδιοίκησης και πηγαίνετε στην περιφέρεια, που επίσης λέγεται τελευταία? Έχω μία απόφαση να πάρω. Το σίγουρο είναι ότι θα είμαι υποψήφιος. Άλλο ένα σίγουρο είναι ότι δεν θα είμαι αντιδήμαρχος τεχνικών έργων την πρωτοχρονιά του 2024. Και αυτά είναι τα χαρτιά που έχουν ανοίξει αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι. Δεν έχω πάρει οριστική απόφαση, άλλωστε δεν θα την πάρω μόνος μου. Έχω πολλούς συνεργάτες, φίλους, τους οποίους θα ρωτήσω, θα το συζητήσουμε. Και βέβαια, αν χρειαστεί με κάποιον να συνεργαστώ, εννοείται ότι θα υπάρξει μια διεξοδική συζήτηση. Γιατί μετά από 9 χρόνια σχεδόν ως αντιδήμαρχος, μια πολύ επιτελική θέση, με πολλή ταλαιπωρία, δημιουργική μένα, αλλά με μια ισοδύναμη ταλαιπωρία στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς, εάν μη τι άλλο, έχω λόγο για τα πράγματα και για το τι θα ήθελα. Αυτός ο σκοπός για μένα επουδενή δεν είναι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος στη ζωή μου και χωρίς κάποια θέση. Δόξα τω Θεώ, έχω μια δουλειά που μου επιτρέπει να την ασκήσω και επαγγελματικά και να είμαι δημιουργικός, ίσως και με πιο παραγωγικό τρόπο για τη δική μου την οικογένεια. Αλλά είναι ακόμα λίγο νωρίς για μένα. Οι εθνικές εκλογές είναι το μείζον. Γιατί συζήτηση έχετε κάνει όμως με την περιφέρεια? Έχω κάνει συζητήσεις και με ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το Δήμο, με έχουν προσεγγίσει, και με την περιφέρεια. Πολλοί άνθρωποι που δραστηριοποιούνται ήδη ή που θα θέλανε, αλλά αποφάσεις δεν υπάρχουν ακόμα. Δεν υπάρχουν. Όχι, όχι. Να σας ρωτήσω, βέβαια, το λέτε ότι δεν υπάρχουν αποφάσεις, αλλά εγώ θέλω να το ρωτήσω αυτό. Τι θα γίνει και με τη δημοτική παράταξη, τη δύναμη πολιτών? Δηλαδή, ο Δήμαρχος έχει θέσει σε όλους ότι εδώ είμαστε, όποιος θέλει να εκδηλώσει ενδιαφέρον, να αναλάβει, να τη συνεχίσει κτλ. Έγινε μια τέτοια συζήτηση, πράγματι. Πάντα δημοκρατικός ο Δήμαρχος, το έθεσε υπόψη της ομάδας. Ξέρω ότι ενδιαφέρονται ήδη ορισμένοι συνάδελφοί μου. Ο Κώστας Βαρδαβάς, εν προκειμένου, έχει δηλώσει σε κλειστούς κύκλους ότι ενδιαφέρεται και κάνει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Ενδεχομένως και άλλοι να μην έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους ακόμα, αλλά να το θέλανε. Επομένως, εδώ θα είμαστε. Δεν έχετε αποφασίσει αν το θέλετε να το κάνετε? Όχι, αυτό. Μπορώ να σας πω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος Δήμαρχος. Δεν με ενδιαφέρει το συγκεκριμένο στην περίοδο που διανύουμε, γιατί δεν σας κρύβω ότι μετά από δύο θητείες, ξαναλέω, αισθάνομαι ότι ψυχικά θέλω μία ανανέωση. Δεν σημαίνει ότι θα ξεκουραστώ, επουδενή, άλλωστε δεν είναι στο αίμα μου η ξεκούραση καθόλου. Αλλά θέλω κάτι διαφορετικό να κάνω σε σχέση με την δραστηριότητα που είχαμε μέχρι τώρα. Μάλιστα. Δεν θα επιμείνω παραπάνω αν είναι η περιφέρεια. Θα σας το έλεγα. Αν ήταν η λυμένη απόφαση, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να το ανακοινώσω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως, κύριε Αναστασάκη, για τα 9 χρόνια αντιδημαρχίας. Δεν ήσασταν όλα τα χρόνια, βέβαια, αντιδήμαρχος τεχνικών έργων. Είχα πριν από λίγες μέρες επέτειο, 7 ετών. 7 ετών 23 Μαρτίου έργα, στα τεχνικά έργα. Και άλλα 2 χρόνια, νομίζω, περίπου 1,5 χρόνο στην πολεοδομία. Και υπεύθυνος και για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πώς ήταν ψυχολογικά αυτή η περίοδος? Ήταν πολύ κουραστικό? Θα σας πω το εξής. Μπήκαμε μια αθωότητα στο Δήμο. Μικρό παιδί τότε, οι φωτογραφίες, άμα κάνετε το κοντράστ, είναι η μέρα με τη νύχτα. Φαίνονται τα χρόνια πόσο πυκνά ήταν και φαίνονται και πάνω μου. Η αθωότητα τέλειωσε 10 μέρες μετά που αναλάβαμε. Ξαφνικά ήρθε ένα εισερχόμενο, η υπόθεση του Τάλος. Διαβάζω εγώ ως αντιδήμαρχος πολεοδομίας και μου φαινόταν πυρηνική φυσική. Δεν καταλάβαινα πώς μπορεί ένα τόσο παλιό θέμα να έρχεται στην επικαιρότητα με τόσο σύνθετο τρόπο και να είμαι ανάμεσα σε δύο συμπληγάδες, να με κατηγορεί και η μία πλευρά και η άλλη. Έγινε μια διαχείριση, φτάσαμε να περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να διορθωθούν και οι χρήσεις γης στην περιοχή και να ξανανοίξουν τα σινεμά.
άλλο δυσάρεστο των πρώτων ημερών, και αυτό πραγματικά καταρρυπάς ήταν τότε, ήταν ότι διαπιστώσαμε ότι πάρα πολλά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν διέθεταν άδεια. Άδεια λειτουργίας. Γιατί ο νόμος σου λέει, πάρε μια ταμιακή μηχανή με την προέγκριση της χρήσης, που είναι μια απλή ερώτηση. Επιτρέπεται να ανοίξει ο μπαρ στην τάδε θέση? Επιτρέπεται. Ωραία. Με αυτό μπορείς να πας στην εφορία και να πάρεις ταμιακή μηχανή. Αλλά δεν έχουν ελεγχθεί οι υγειονομικές προϋποθέσεις. Μπορείς. Πώς θα είναι η μουσική, πώς θα είναι η παρασκευή του φαγητού, πόσα άτομα μπορείς να εξυπηρετήσεις. Αυτά δεν ελέγχονταν. Βολευόντουσαν όλοι με το πρώτο στάδιο και ξαφνικά είχαμε καμιά πενινταριά εισηγήσεις για σφραγίσεις καταστημάτων. Για σκεφτείτε το, 50 καταστήματα ενεργά, σωστά, να χρειάζεται να διαχειριστούμε με νομιμότητα, γιατί αυτός ήταν ο κανόνας καλός ή κακός που υιοθετήσαμε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε το Δήμο. Δύσκολη απόφαση αυτή, το να πας με την πλήρη νομιμότητα, με τον τύπο δηλαδή, να το πω έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί με την νομιμότητα είναι όλοι, αλλά καμιά φορά παρατυπούμε σε εισαγωγικά για να εξυπηρετήσουμε μια διαδικασία και να μην έχουμε μεγάλο πολιτικό κόστος. Δεν το κάναμε αυτό. Εμείς πήραμε ό,τι πολιτικό κόστος μας αναλογούσε επακριβώς. Με ένα πνεύμα όμως κατανόησης. Δηλαδή, κάλεσα τότε τους καταστηματάρχες που ήταν εθιγόμενοι. Βρήκα και μια διαδικασία, ρωτώντας και τον πατέρα μου που είχε θητεύσει προϊστάμενος στους ΔΟΗ για 10 χρόνια. Νόμιμα, κλείσει σε ακρόαση, έγγραφες εξηγήσεις, άρα μεσολαβούσε ένα διάστημα περίπου 1,5 μήνα, που είχαν τη δυνατότητα οι άνθρωποι να διοδοτηθούν κανονικά. Καταργήσαμε τη γραφειοκρατία, χέρι με χέρι στο υγειονομικό, χέρι με χέρι στην αρχαιολογία, τελειώσαμε. Αδειοδοτήθηκαν όλοι. Εφαρμόζοντας την νομιμότητα, μεν. Και λύνοντας ένα πρόβλημα. Και λύνοντας ένα πρόβλημα. Κάναμε μετά και μια επιπλέον, αν θέλετε, καινοτομία. Φτιάξαμε μια κανονιστική για το πώς μοιράζεται ο δημόσιος χώρος. Πήραν όλοι επιπλέον χώρο και τελειώσανε τα τραγελαφικά φαινόμενα να υπερβαίνουν κατά πολύ τις γραμμές. Τότε δεν υπήρχαν και γραμμές, να φεύγουν τα τραπεζοκαθίσματα ανεξέλεγκτα. Και μπήκε μία τάξη. Τώρα, αν υπάρχει, ας το πούμε, μία υπέρβαση της κίτρινης γραμμής, αυτές είναι οι εξαιρέσεις. Αν το 10%, ένα τέτοιο που ποσοστό. Αυτά ελέγχονται από τα εκτελεστικά όργανα. Ελέγχονται. Στους ελέγχους πάσχουμε τώρα. Μην το κρύβουμε. Ως χώρα πάσχουμε και ως πόλη ακόμα περισσότερο. Και αυτό κάνει τη δουλειά μας και πιο δύσκολη. Έχουμε μια πόλη που χτίστηκε εν πωλής αυθαίρετα. Έχουμε και συμπεριφορές ως δημότες, όλοι μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, που δεν είναι οι καλύτερες. Και τρέχουμε και παρκάρουμε όπου να είναι. Και στα καταστήματά μας και η μουσική έπαιζε πιο δυνατά από ό,τι έπρεπε. Και γενικά δεν μας αρέσουν πολύ οι περιορισμοί. Ναι, αλλά σκεφτείτε όμως, από την απέναντι πλευρά έχουμε μια δημοτικιαρχή που λογοδοτεί στους δημότες που θίγονται από αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές. Έχουμε να διαχειριστούμε και ζητήματα που προκύπτουν από αυτό ακριβώς το κλίμα. Εκεί είναι μια εξίσωση που κάθε μέρα είναι ένας πονοκέφαλος. Κύριε Αναστασάκη, περιγράψατε δύο έτσι γεγονότα που διαχειριστήκατε κατά την έναρξη της θητείας σας. 5-6 κιλά είχα χάσει μέσα σε ένα διάστημα 6 μηνών. Μάλιστα. Τα οποία σας ορίμασαν εκείνη την εποχή, σας προσγείωσαν μάλλον, γιατί είχατε πει για αθωότητα όταν μπήκατε. Λίγο ανώμαλα, αλλά εντάξει. Ωστόσο, το πιο σοβαρό περιστατικό που καλείστε να διαχειριστείτε και ακόμα το διαχειρίζεστε, ήταν κάτι προς το τέλος θητείας, δηλαδή αυτής της θητείας. Το τραγικό περιστατικό με το Πεύκο και το θάλασσο του διοικητή. Πολλά έχουμε διαχειριστεί δύσκολα και προσωπικά εγώ δεκάδες, αλλά αυτό δεν είχε σύγκριση με τίποτα από τα προηγούμενα. Χάθηκε ένας συμπολίτης μας από το πουθενά, κεραυνός σε νεθρία, και ήταν ένα σοκ. Μπορώ να σας κάνω μερικές ερωτήσεις γύρω από αυτό το θέμα, ούτως ή άλλως. Τα λέτε αυτά, ενδεχομένως να μην τα ρωτάμε κιόλας όλα. Φυσικά. Ξέρω ότι βρισκόσασταν εκτός Ηρακλείου εκείνη την ημέρα. Όταν το μαθαίνετε, κάποιος σας παίρνει τηλέφωνο. Κάποιος από το Δήμο προφανώς. Το πιστεύετε? Θα σας πω όχι. Η πρώτη φορά επέλεξα να πάω μετά από 9 χρόνια διακοπές οικογενειακές, οδικός, εκτός Κρήτης. Το καράβι, Αθήνα, και είχα βρεθεί στην Πρέβεζα. Φτάνω, κάθομαι σε ένα παγκάκι, σε ένα πεζούλι, ούτε καν παγκάκι, να ξεκουραστώ από την οδήγηση, χτυπάει το τηλέφωνο και λέω, μα είναι δυνατόν, Θεέ μου. Γιατί αρχίζεις και πλημμυρίζεις με σκέψεις, γιατί μπορεί να συνέβη αυτό, τι έγινε, ποιος έφταιγε, υπήρχε κάποια ιδιαιτερότητα στο συγκεκριμένο δέντρο, γιατί μου ήρθε στο μυαλό το τοπίο, το συγκεκριμένο σημείο,
χωρίς όμως να μπορώ να το συνδέσω με κάτι. Εγώ δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι γεωπόνος, αλλά μια αντίληψη. Δεν το πιστεύατε ότι είχε δεν συμβεί. Δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι στην αρχή ότι κάτι λάθος έχουν εκτιμήσει. Μα δεν μπορεί να είναι αλήθεια αυτό, θα είναι λάθος πληροφόρηση. Ήταν ένα σοκ. Έκανα μια απίστευτη προσπάθεια για να επιστρέψω άρον-άρον. Μου συνέβησαν ένα κάρο πολύ σοβαρά πρόβατα. Δεν θέλω να τα θέσω δημόσια ξανά. Αλλά ήταν μια τρελή κατάσταση. Θέλω να σας ρωτήσω, το διάστημα εκείνο και την ώρα του ατυχήματος, ένας από τους αυτόπτες ήταν ο προϊστάμενος Πρασίνου. Ο δηλαδή, αμέσως επόμενος οδηγός. Έβλεπε το δέντρο να πέφτει και να σκοτώνει τον μπροστινό. Μια δραματική κατάσταση, ναι. Εκείνος συνελήφθη τότε. Διώχθηκε δηλαδή, είναι λόγω του αυτοφόρου, είναι λογικό. Αυτό συνέβη και με εσάς, δηλαδή... Με κάλεσαν στο... Υπήρξε δίωξη και σε εσάς και σας αναζήτησαν για να συλληφθείτε. Με αναζήτησαν, έδωσα εξήγηση ότι ήμουνα εκτός Κρήτης, ότι είχα ήδη δρομολογήσει την επιστροφή μου και ορίσαμε ημέρα κατάθεσης με το που ήρθα, δηλαδή μία μέρα χρειάστηκε, γιατί ήδη ήμουνα, είχα εκατοντάδες τηλεφωνήματα και άπειρες ώρες να συζητάμε επί του θέματος, να αναλύουμε το τι έγινε, τι είχαμε κάνει εκεί, το είχαμε ελέγξει. Είχε δώσει κάποιο δείγμα γραφής, είχαμε κάποια καταγγελία. Δεν είχε δοθεί καμία ενημέρωση για το συγκεκριμένο δέντρο ότι εγκυμούνουσε. Και φαινομενικά δεν έδειχνε παρά. Όχι, αυτό λέει και το πόρισμα. Αν θέλετε, των δασολόγων που ελέγξανε, ότι ούτε ο φλοιός είχε αλλοιώσεις, ούτε οι πλάκες ήταν σηκωμένες, ούτε είχαμε αίτηση να ελέγξουμε το συγκεκριμένο δέντρο, πόσο μάλλον να το κόψουμε. Χαρακτηριστικά σας λέω ότι ο τομεάρχης γεωπόνωσης περιοχής μου είπε ότι κάθε μέρα πάω εκεί, γιατί ψωνίζω από το συγκεκριμένο φούρνο και ποτέ δεν με προβλημάτισε το συγκεκριμένο δέντρο. Τώρα τι να λέμε. Είναι μια κατάσταση όμως που ό,τι και να λέμε εμείς, το αποτέλεσμα είναι. Το αποτέλεσμα δραματικό. Είναι ένας άνθρωπος. Χάθηκε ένας άνθρωπος. Αυτό άλλαξε τη ζωή μας, τον τρόπο αντίληψης για το πράσινο. Κατάλαβα χωρίς να είμαι του χώρου, αλλά όπως σας ξαναλέω από τις συζητήσεις, μπορώ να αντιληφθώ και να ερμηνεύσω ορισμένα πράγματα, ότι πάσχει πάρα πολύ το κομμάτι αστικό πράσινο ως γνώση ως γενικά γνώση, και των δασολόγων και των γεωπόνων και ένα παραπάνω στο Ηράκλειο, γιατί έχουν εγκλωβιστεί όλα αυτά τα δέντρα μέσα σε ένα άναρχο οικιστικό περιβάλλον και η ανάπτυξη, υπάρχει ανάπτυξη, κακά τα ψέματα, 100 ετών ήταν αυτό το δέντρο, αποδεικνύεται ότι κακομεταχειρίζεται εν πολύ στα δέντρα. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Παντού. Άρα φάνηκε ότι είχαν κοπεί ρίζες προ 20 ετών από τη μία πλευρά του δρόμου, ενδεχομένως πάλι προ 20 ετών ή λιγότερο από την πλευρά του καταστήματος και το δέντρο ήταν στον αέρα χωρίς να το καταλαβαίνει κανένας. Μια τραγική περίπτωση, γιατί δέντρα πέφτουν συνέχεια. Δεν είναι κάτι σπάνιο ή μοναδικό, αλλά τέτοια, ας το πούμε, ατυχία χωρίς να βρεθεί κάποιος. Την και χωρίς να υπάρχει δέντρο, εκείνη την χωρίς αέρας αυτό, ή συνθήκες καιρικές. Γιατί οι συνθήκες οι καιρικές, όταν υπάρχουν, κυκλοφορεί και λιγότερος κόσμος. Πόσο δε μάλλον και με ένα δίκυκλο. Τότε ήταν πραγματικά από το πουθενά. Επιστρέφετε, κάνετε το υπόμνημά σας στις αρχές. Ναι. Βέβαια, ό,τι εξηγήσεις μπορούσατε να δώσετε τότε, διότι δεν είχαν... Εξηγήσεις είναι είχαν... οι ενέργειες της υπηρεσίας. Τι ξέραμε, κάτι. Αναλυτικά το υπόνημα, έγγραφες και με ενημερωτικά της υπηρεσίας, εν υπόγραφα. Βγαίνει ένα πόρισμα, πηγαίνει στον εισαγγελέα. Σήμερα πού βρίσκεται η υπόθεση αυτή, είστε ενήμερος? Έχω ενημερωθεί ότι κατέθεσε το Δασαρχείο, η Τριμελής Επιτροπή των Δασολόγων, το πόρισμά της για τη διαχείριση του συμβάντος. Δηλαδή, ερμηνεύει το τι μπορεί να έγινε. Και παραθέτει μια σειρά από γεγονότα. Το διαχειρίζεται ο εισαγγελέας τώρα. Σε αυτή τη φάση είμαστε εκεί. Δεν έχει προχωρήσει δηλαδή. Όχι κάτι άλλο. Δεν έχω μάθει κάτι άλλο. Υπάρχει και πραγματογνώμονας από την πλευρά του Δήμου και από την πλευρά της οικογένειας, από όσο γνωρίζω. Που συμφωνεί η πραγματογνώμοσύνη του Δήμου με αυτή της Τριμελούς Επιτροπής. Από τη συζήτηση που έχω κάνει με τον πραγματογνώμονα του Δήμου, ναι, εν πωλής είναι αυτό. Ότι υπήρχε ένα προφανές πρόβλημα. Ήταν προφανή τα αίτια έτσι. Όταν έγινε η αποκάλυψη. Δεν υπήρχε ρίζα. Έτσι, φάνηκε ότι το δέντρο αυτό δεν είχε ρίζες. Κύριε Αναστασάκη, και ένας μύκητας είχε αναπτυχθεί. Με την οικογένεια, προφανώς και κάνατε κάποιες επαφές ως Δημοτική Αρχή, δεν λέω προσωπικά. Ναι, πώς εξελίχθηκε η ιστορία? Πώς βρίσκεστε, πού βρίσκεστε σήμερα? Που κανείς δεν μπορεί να μπει στη θέση αυτών των ανθρώπων. Όταν χάνουν τα παιδιά τον πατέρα τους, η σύζυγο τον άντρα της, τι να πεις εσύ. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι είμαστε
πρόθυμοι, με τις διαδικασίες όμως που είναι πολύ στριφνές, να βοηθήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Και εννοείται να αποδοθεί δικαιοσύνη, αν υπάρχει ευθύνη, θα αποδοθεί κανονικότατα. Πέραν αυτού όμως, τι μπορείς να πεις σε μια οικογένεια που έχασε έναν δικό της άνθρωπο? Δεν μπορεί τόσο να πει κανείς τίποτα. Δεν μπορείς να πεις πραγματικά. Είναι πολύ μοναχικός ο δρόμος του πένθους. Απλώς είναι και πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε μια απόφαση στήριξης, γενική, που σημαίνει ότι μελλοντικά ή όποτε τέλος πάντων και η οικογένεια το θελήσει και το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο θέλει να εκτελέσει, υπάρχει ο τρόπος, υπάρχει το πλαίσιο για να το κάνετε. Ναι, το ψάχνουν ήδη οι νομικοί και η δική μας για τις οικογένειες και μακάρι να προκύψει το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά, για τη σύζυγο πραγματικά. Κύριε Αναστασάκη, να φύγουμε από αυτό το θέμα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Εξελίσσεται μια διαδικασία ποινική. Διερευνάται μάλλον το ποινικό μέρος. Αστικού ενδεχομένως και να υπάρχουν εξελίξεις. Δεν το γνωρίζουμε, θα το μάθουμε. Και εμένα είναι αγωνία μου μεγάλη να βγει τελικό πόρισμα, να ανακοινωθεί και να δοθούν απαντήσεις, γιατί ο κόσμος, αντιλαμβάνεστε, από ένα τέτοιο τραγικό συμβάν, έρχεται σε μια απορία. Κινδυνεύω ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει να ξέρετε ότι οι Ηρακλειώτες, όταν περνούσαν την πρώτη-δεύτερη μέρα από τη Δημοκρατία, κοιτούσαν τα πεύκα. Να σας βάλω όμως στο προφανές. Είδατε τι τρελή κατάσταση ζήσαμε από τις εισηγήσεις, της διαπιστωμένης επικινδυνότητας για τους ελέγχους που κάναμε σε 40 και πλέον δέντρα καινούργια. Ναι. 80 σχεδόν ελέγχθησαν. Και καταλήγουν οι ειδικοί με μια σειρά από κριτήρια, που είναι μια βαθμονόμηση συγκεκριμένη, ότι είναι επικίνδυνα και πρέπει να φύγουν. Ασφαλιστικά μέτρα. Το ίδιο είχε γίνει και το 2010. Πάλι με δέντρα στο Μασταμπά, ασφαλιστικά, παγώσανε για χρόνια διαδικασίες. Μετά ατόνισε, όπως αντιλαμβάνεστε, για κάποια χρόνια. Και το οι κοπές ατόνισαν. Και προφανώς. Γιατί ούτε κλάδεμα δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Κλάδεμα γινόταν στον Ευκάλυπτο, νομίζω πριν από 2 χρόνια. Και πετούσαν πέτρες από πάνω από την γεωργία. Για να σταματήσετε. Για να σταματήσουν το κλάδεμα. Αν πάτε σήμερα, οι ευκάλυπτοι έχουν ξαναφουντώσει. Μάλιστα. Πρέπει να εμπιστευόμαστε λίγο τους ειδικούς. Ναι. Τώρα είναι μια κακή περίοδος να το πούμε αυτό, αλλά λέμε ένα τραγικό συμβάν που επισχίασε όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Αλλά αυξήθηκε το πράσινο 45% τα τελευταία 8-9 χρόνια. Είναι μια έμπρακτη, αν θέλετε, απόδειξη ότι υπήρχε ενδιαφέρον. Δεν είναι φιλολογικό. Την πρώτη μέρα που ανέλαβα το πράσινο, αυτό έγινε πριν από 3 χρόνια, είπα πώς μπορώ να σας βοηθήσω. Πρέπει να συντηρούμε καλύτερα το πράσινο. Σας λείπουν μεγάλες εργολαβίες. Δίναμε νομίζω 300.000 ευρώ το χρόνο, το πήγαμε 1,5 εκατομμύριο. Mm-hmm. Αυτά μπορεί να κάνει ένας πολιτικός προϊστάμενος. Να πει ότι καλύπτω, είχα το πράσινο φως από τον Δήμαρχο, προσλάβαμε ό,τι συμβασιούχους, γιατί οι μόνιμες προσλήψεις, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολες, για να συνδράμουν και στο επιχειρησιακό έργο της υπηρεσίας. Και μετά δρομολογήθηκε και μια συνεργασία, όχι τώρα, μετά το συμβάν. Εδώ μιλούσα τότε με τον αντιπρίτανη, τον Θρασίβουλο τον Μανιό, με τον οποίο συνδεόμαστε και φιλικά, και μου πρότεινε τον καθηγητή, τον Παναγιώτη τον Νεκτάριο, με τον οποίο ξεκινήσαμε μια προγραμματική για να διδάξουμε και να μεταφέρουμε γνώσεις και καλές πρακτικές και στους γεωπόνους και στους δασολόγους της υπηρεσίας για την καλύτερη δυνατή διαχείριση του πρασίνου. Άρα. Μετέχουμε σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό που είναι πολύ σοβαρή φορείς. Είναι το Ελγό Δήμητρα, είναι μια εταιρεία, η Τεχνομοιόσταση, με την οποία επίσης καταλήγουμε στην πρόταση υιοθέτησης τοπικών ειδών που θέλουν λίγο νερό, που θέλουν μικρότερη συντήρηση και έχουμε σε εξέλιξη μια σειρά. Για το αστικό περιβάλλον. Και έχουμε σε εξέλιξη μια σειρά από έργα. Στο ρέμα της Χρυσοπηγής, στο πάρκο Θεοτοκόπουλου θα ακολουθήσει, στον τάφο του Καζαντζάκη, το θέμα, στο Πευκόνα κύριε... των Δηληνών, αν είχατε παρατηρήσει, ναι. Όπου και στο Γιώφυρο. Μετά από τα ασφαλιστικά, ναι, ναι, μέτρα. Πράγματι. Δηλαδή υπάρχει ένα ενδιαφέρον το οποίο δεν είναι όψιμο. Mm-hmm. Ξαναλέω, επισκιάστηκαν όλα αυτά δικαίως, και εγώ θα ήμουν αδύσπιστος, από το τραγικό συμβάν, αλλά δεν ακυρώνονται. Γιατί πάντως υπάρχει μια αγάπη για το είναι για και το δίκαιη η ανησυχία των πολιτών. Φυσικά. Για μεγάλα μνημειώδη δέντρα που χάνονται από την πόλη. Διότι φυσικά. Για να μεγαλώσουν ξανά χρειάζονται δεκαετίες. Στη Ζυγαριά όμως, κύριε Συμβουλάκη, αντίθεται ζήτημα της παραμικρής δημόσιας ασφάλειας. Ό,τι και να είναι το δέντρο θα αναπληρωθεί. Απλώς έλεγα για κάθε κοπή. Για χάρη της ασφάλειας δεν χρειάζεται να κόψουμε και τα χαμομήλια στην πόλη. Δεν δουλεύουμε έτσι όμως. Mm-hmm. Γι' αυτό, για να μην υπάρχει αυτή η ανησυχία,
συστάθηκε μια διεπιστημονική επιτροπή, σωστά, την οποία απαρτίζουν θέλω να και μέλη όμως εκτός κάτι Δήμου. Πάνω σε αυτό, σε ό,τι αφορά την προστασία του Πρασίνου. Διαπιστώθηκε από την περίπτωση αυτή την τραγική με το δέντρο, με το πεύκο στη Δημοκρατία που έπεσε, ότι και το πάχτωμα που εμείς εδώ παραδοσιακά κάνουμε στο Ηράκλειο, το δέντρο, είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας. Σκεφτήκατε ποτέ, αυτό βέβαια θα κόστιζε, να μεγαλώσετε το ζωτικό χώρο κάθε δέντρο? Τώρα προέγυψε αυτό. Τώρα, δηλαδή, αυτή η το κουβέντα που τώρα είναι... Τώρα, από το καλοκαίρι και μετά που ναι, το συζητάμε φυσικά. Και ήδη έχουν γίνει παρεμβάσεις σε πολλά πεύκα, δηλαδή, αλλά η πρώτη αγωνία... Δηλαδή, να μεγαλώσει το περβάζι που είναι το κοιτάξτε, δέντρο. Τώρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που πρέπει να οριστεί κατά σειρά προτεραιότητας. Άρα, τα δέντρα που ήταν πορτοκαλί από την υπηρεσία, δηλαδή είχαν μια υποψία κινδύνου, είναι τα πρώτα που ελέγχθησαν, γύρω στα 80. Από 40 κύματα πέρασαν και βλέπετε ότι τώρα φτάνουμε στην αφαίρεσή τους. Το αμέσως επόμενο διάστημα, ήδη είναι οι εργολάβοι συντήρησης πρασίνου ενήμεροι και προβαίνουν σε μια πολύ δυναμική συντήρηση. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση το πράσινο στην πόλη, τώρα που μιλάμε. Αν παρατηρήσετε νησίδες, στα πάρκα μας, νομίζω θα είναι λίγες οι περιπτώσεις πια που θα είναι το πράσινο σε κακή κατάσταση. Η διαμόρφωση τώρα, η ελευθέρωση των δέντρων. Ξέρετε για πόσα δέντρα αυτή τη στιγμή έχω στο μυαλό μου ότι ίσως πρέπει να τα ξαναδούνε οι γεωπόνοι. Ναι. Αυτά που είναι στις νησίδες, στη μέση των δρόμων. Αυτά που έχουν πνιγεία σφιχτικά από τα πεζοδρόμια. Έχουμε παράπονα και από τους ανθρώπους μας που έχουν κινητικά προβλήματα. Ότι τα δέντρα στα πεζοδρόμια τελικά ήταν λάθος επιλογή. Άμα πάτε στον δρόμο προς το Ελμεπά, προς το πειραματικό, θα δείτε ότι έχει εξαφανιστεί εν πολύ στο πεζοδρόμιο. Το ίδιο ισχύει και σε αναπλάσεις που είναι σχετικά πρόσφατες, τις τελευταίες 20 ετίες. Μεγαλώσαν τα δέντρα, είναι λάθος. Διορθώνεται να τα κόψουμε όλα σε λίβδιν, δεν γίνεται. Αλλά κάτι θυσιάζει εν τέλει όμως. Είτε την προσβασιμότητα, την όδευση, την ελεύθερη των ανθρώπων ανεμπόδιστη, είτε τα δέντρα, όλα μαζί να συνυπάρχουν σε τόσο στενούς δρόμους, τόσο στενά πεζοδρόμια που δεν μπορούν να μεγαλώσουν γιατί μετά θα εξαφανιστεί η κυκλοφορία. Χρειάζονται όμως και χώροι που να υπάρχει πράσινο όταν τα πεζοδρόμια δεν μπορούν να φιλοξενήσουν. Θέλετε να ξεκινήσουμε, γιατί μου δίνετε μια ωραία πάσα. Πριν από 3 χρόνια λοιπόν, καθόμαστε σε ένα τραπέζι και λέμε: ωραία, να ανοίξουμε τα χαρτιά μας. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αυξήσουμε το πράσινο? Ωραία. Λέω: ρωτάμε την πολεοδομία να μας πει ποιοι είναι οι απαλωτριωμένοι χώροι που είναι χαρακτηρισμένοι ως πράσινο και δεν έχουν ακόμα διαμορφωθεί. Μας στέλνουν μια πενηντάδα χώρων, ένα νέφος διάσπαρτο σε όλο το Ηράκλειο, τα περίφημα πάρκα τσέπης που διαφήμισαν άλλοι δήμοι αργότερα, πάνω από 40 στρέμματα. Και λέω: ξεκινάμε μελέτη. Το χωρίσαμε σε 3 ομάδες, με Σαμπελιές, Άι Γιάννης, Κορώνη Μαγαρά και τα παλιά σχέδια πόλης, πρώτο, δεύτερο, τρίτο διαμέρισμα. Αυτά χρειάζονται και απαλωτρίωση και όχι, εφαρμογή. Τελειωμένες απαλωτριώσεις. Ήδη έχουμε τελειώσει τις μελέτες στα 13 πρώτα στρέμματα και έχουμε και την πρώτη ένταξη μεγάλου κοινόχρηστου του χώρου. Είναι δίπλα στον ΒΟΑΚ στην Αλικαρνασσό, στην Ορακίων, κοντά στο κημητήριο της Αλικαρνασσού. 6 στρέμματα, κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ στο Πράσινο Ταμείο. Από αυτές τις μελέτες. Και θα ακολουθήσουν εντάξεις και άλλες. Τελειώνουμε και τις υπόλοιπες, αυτή τη στιγμή, και στον Νάι Γιάννη, και θα βλέπουμε αδιαλείπτως τα επόμενα χρόνια να διαμορφώνονται αυτοί οι μικροί πνεύμονες πρασίνου. Εκεί πρέπει να είναι το πράσινο. Οριοθετημένο, ασφαλές, με συνοδές χρήσης που να είναι κατάλληλες. Όχι στη μέση των πεζοδρομίων. Πρέπει να αναγνωρίσουμε. Και εγώ θα ήθελα να είμαι 2 μέτρα για να παίζω τον Ολυμπιακό, δεν είμαι. Τι να κάνω? Πρέπει να αναγνωρίσουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της πόλης. Δεν μπορεί να φυτεύεται ένα δέντρο οπουδήποτε στη μέση του δρόμου, λέτε. Δεν γίνεται. Και εμείς έχουμε μεγάλη δυσκολία να διαχειριστούμε όλες αυτές τις προβληματικές επιλογές του παρελθόντος που οι άνθρωποι δεν ήξεραν τότε. Μας έρχονται γνώσεις. Θα πρέπει να πούμε τώρα και για την. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι στο Μαρταμπά, έχουν δίκιο οι άνθρωποι στα 3 πέρα. Όλοι έχουν δίκιο. Τα πεύκα αυτά και τα δέντρα προϋπήρχαν της πόλεως. Σωστά. Χτίστηκαν, τα σπίτια χτίστηκαν γύρω από δέντρα που υπήρχαν μισό αιώνα πριν από τα σπίτια αυτά. Έτσι ακριβώς. Άρα χρειάζεται ένα ειδικό σχέδιο, επειδή αναφέρατε το Μασταμπά, που θα προσδιορίσει τελικά τι μπορούμε να κάνουμε στα δέντρα που θα παραμείνουν. Δεν συζητάμε για τα επικίνδυνα. Τα επικίνδυνα θα φύγουν. Τα υπόλοιπα όμως πάλι πρέπει να ενταχθούν με ένα καλύτερο τρόπο στο περιβάλλον. Έχει δέντρα που είναι στη μέση του δρόμου, γιατί τους έχουν βάλει ένα πορτοκαλί δίχτυ για να μην χτυπήσει το αυτοκίνητο. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Δεν είναι σοβαρά. Άρα πρέπει κάτι άλλο να κάνουμε.
θα ανεχόταν η περιοχή το να γίνουν πεζόδρομοι, κεντρικοί δρόμοι αυτή τη στιγμή για να σώσουμε τα δέντρα. Και αυτό δύσκολο. Δεν θα το σήκωνε, είναι η πεταλοειδή αυτή. Όχι στην πεταλοειδή, αλλά αναφέρομαι σε άλλες οδούς του Μασταμπά. Στην Ιερολοχητών, ας πούμε, έχει δέντρα στη μέση-μέση. Άρα, είναι ένα κομμάτι που δεν έχει προφανή λύση. Έχει μια δύσκολη πορεία για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα φτάσουμε όμως. Φύγαμε από τα πάρκα τσέπης. Η άλλη ερώτηση ήταν: ωραία, τι γίνεται με τους μεγάλους χώρους? Το Ηράκλειο είναι μια πόλη που πάσει πολύ από πράσινο. Άρα δεν δικαιολογείται οι μεγάλες εκτάσεις που είναι κατάλληλες για φύτευση να μην είναι αναπλασμένες, να μην είναι πρόσφατα φυτεμένες. Σωστά. Τις βάλαμε κάτω, ήταν οι 62 μαρτύρων. Μπάζα. Απαλωτριωμένος χώρος από το Πράσινο Ταμείο, από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και μπράβο, αλλά διαμόρφωτος. Ήτανε το πάρκο στην Αλικαρνασό, ήτανε το πάρκο Γεωργιάδη, τα τείχη και το πάρκο Ερυθρέας. Από αυτά που σας ανέφερα, όλα είναι αυτή τη στιγμή είτε υλοποιημένα είτε σε εξέλιξη. Εκατοντάδες στρέμματα. Εκατοντάδες στρέμματα προστίθενται αυτή τη στιγμή στο δυναμικό του Δήμου, των Δημοτών. Και είναι χάσαμε και δύο μεγάλες ευκαιρίες. Μία τις προηγούμενες δεκαετίες και μία τα τελευταία χρόνια. Το οικόπεδο Φακίδη και το οικόπεδο Λιδάκη που θα μπορούσαν να είναι πραγματικοί πνεύμονες. Αυτό είχε να κάνει με το οικόπεδο Λιδάκη θα γίνει όμως κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Κατά ένα κομμάτι του. Χρειάζονταν πολλά χρήματα, φαντάζομαι, από το Δήμο για να τα απαλωτριώσει, γιατί εκκρεμούσε τη δεκαετία του 50 η απαλωτρίωση. Ισχύει αυτό που λέτε. Πρέπει να τους διαφυλάξουμε τους χώρους, γιατί αυτό δεν διορθώνεται. Το να γκρεμίσουμε και να κάνουμε ένα πολεοντισμό στο Ηράκλειο. Και το Ηράκλειο, όπως είπατε στην αρχή και έχετε απόλυτο δίκιο, είναι μια πόλη που χτίστηκε αυθαίρετα. Ναι, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι αυτό. Αυτό είναι συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει και δεν είναι τυχαίο και το γεγονός που οι περισσότεροι Ηρακλειώτες βρέθηκαν και με βεβαιωμένα χρέη, γιατί εκκρεμούσαν τα χρέη αυτά από τις εποχές που έχετε δει. Επειδή όμως επιμένω να είμαι, παρά την ταλαιπωρία μου, αισιόδοξο. Να δούμε όμως πόσο έχει προοδεύσει αυτή τόσο προβληματική πόλη. Εγώ έφυγα το 98 για σπουδές και λέω δύσκολο να ξαναγυρίσω. Δεν έβρισκα κάτι εκτός από τους συνδεσμούς φιλικούς, οικογενειακούς και τις παραστάσεις που είχα τις ανθρώπινες για να ξαναγυρίσω. 10 χρόνια μετά που γύρισα, το 2009, ήταν μια άλλη πόλη. Με μεγάλη πρόοδο. Τώρα έχουν γίνει ακόμα περισσότερα βήματα. Και να σας πω έτσι μια ιστορία χαριτολογώντας. Είχα την τύχη λίγο πριν τις προηγούμενες εκλογές, τότε ως παράταξη υποψήφια, και μου ανέθεσε ο Δήμαρχος να συντάξω την πρότασή μας για τον τουρισμό. Δεν ήμουν ειδικός, δεν είχαμε κάποιον όμως αμυγός στον τουριστικό τομέα. Πρακτικό μυαλό μηχανικού, ήξερα και πολλούς ανθρώπους που ήταν στο χώρο επιτυχημένοι. Κάναμε μια συζήτηση, διάβασα βιβλιογραφία, ψάχτηκα, ανέβηκα στην Αθήνα και βγάλαμε ένα πρόγραμμα που λέει Ηράκλειο Πόλη Προορισμός. Να ιδρύσουμε αντιδημαρχία τουρισμού, να ιδρύσουμε επιτροπή τουρισμού και επιχειρηματικότητας για να μιλάνε σε τακτική βάση όλοι όσοι έχουν να κάνουν άμεσα ή έμεσα με τον τουρισμό. Και βάλαμε στόχο αυτό το μεγάλο επίβολο, το να είναι το Ηράκλειο μία από τις επιλογές 2, 3, 4 ημερών διακοπών. Όταν έγινε η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, την οποία προείδρευα, το συζήτησα με τον πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων, τον κύριο Βλατάκη, που παρουσιάσαμε το στόχο και γέλασε ο άνθρωπος. Λέει, μα αφού την αποφεύγουμε την πόλη, είναι τόσο προβληματική, που δεν έχουμε λόγο να φέρουμε τους ανθρώπους να ταλαιπωρηθούν. Πού να τους πάμε? Είχαν γίνει αναπλάσεις σοβαρές, για να μην αδικήσω δουλειά που έγινε, αλλά ακόμα ήταν δυσλειτουργική η πόλη. Δεν είχε αυτό το κάτι. Τώρα με τους πεζοδρόμους, με τα μίνι μπας, έχει αποκτήσει λίγο σιγά σιγά μια αύρα ευρωπαϊκή. Είναι λίγο πιο ελεύθερη να είναι πιο ελεύθερη. Έχουν τονιστεί και τα σημεία ενδιαφέροντος που δεν είναι πάρα πολλά, αλλά είναι υπαρκτά. Και το μεγάλο οπλοστάσιο το δικό μας είναι η ζωντάνια των ανθρώπων. Έχουμε μια πολύ δυναμική οικονομία, πολύ δυναμική διασκέδαση, πολλά πράγματα που θα μπορούσε να κάνει κάποιος με τη μοντέρνα ζωή. Ο συνένα πολιτισμός που λέμε στο 5-1 είναι ο πιο δυνατός από όλους, ο σημερινός. Και έγινε το 2017 ταχύτερα αναπτυσσόμενος τουριστικός προορισμός στην Ευρώπη το Ηράκλειο. Ποιο? Το Ηράκλειο. Και ξέρετε, επειδή όλα αυτά δεν μπορεί να επαφίονται στον καλό ή κακό δήμαρχο ή αντίδήμαρχο, φτιάξαμε ένα σχέδιο ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων. Τι είναι αυτό? Μια στρατηγική, τέλος πάντων, για την ανάπτυξη του Δήμου, που δεν είναι αυτό που ήθελα εγώ ή που ήθελε ο δήμαρχος. Βάλαμε κάτω όλα τα επίσημα στοιχεία, Ελστάτ, τα κοινωνικά μας,
ποιες ναι. κατοικίες δεν έχουν θέρμανση, ποιες είναι παλιές, πού παίρνουν κοινωνικά επιδόματα. Και χωρίσαμε την πόλη σε περιοχές προτεραιότητας. Και είπαμε, πρέπει να αποκαταστήσουμε. Να είναι ισόρροπη η ανάπτυξη. Ναι, αλλά όχι έτσι θεωρητικά, γιατί αυτό έχει κακομεταχειριστεί για αυτή η λέξη. Είπαμε ότι το παράκτιο μέτωπο με την παλιά πόλη δεν έχει επικοινωνία. Άρα γι' αυτό βάλαμε τα μίνι μπας να έρχονται Αλικαρνασσό και Παγκρίτιο προς το κέντρο. Είχε γίνει μια ανάπλαση, αλλά δεν έχει πάρει ακόμα μπροστά. Ναι. Δεν υπάρχει κόσμος που να περπατάει σε όλο το μήκος παραλιακού. Όπως συνήθως, ας πούμε, στην Λεμεσό, όπως είναι και δύσκολο να συμβεί στην πόλη. Και είναι δύσκολο να συμβεί, άρα να το δούμε και κυκλοφοριακά. Γι' αυτό αναθέσαμε και την κυκλοφοριακή μελέτη. Είπαμε ότι αν δουλέψουμε σε όλη την πόλη, την παλιά, εντός των τυχών, χωρίς σχέδιο, θα χαθούν τα έργα. Δηλαδή θα βάζουμε χρήματα που δεν θα καταλάβει ο κόσμος στη γενική εικόνα. Σχεδιάσαμε λοιπόν μια αλυσίδα έργων που έλεγε Πάρκο Γεωργιάδη, έγινε. Πλατεία Ελευθερίας, δημοπρατείται, εξασφαλισμένα λεφτά. Δικαιοσύνη Σίδης γίνανε, Εύανση 21, Λάκος, Καλοκαιρινού έχει μελέτη, ελπίζω να γίνει αυτή την προγραμματική περίοδο, Μακαρίου έγινε, τα τείχη γίνονται. Μάλιστα. Άρα έδειξε η πόλη ξαφνικά με αυτή την αλυσίδα έργων, αν είχε γίνει και ο Δερματάς θα ήταν το κερασάκι σε αυτή την αναπτυξιακή τούρτα να ήταν την πούμε. Ήταν μάλλον το πιο οραματικό σας έργο που δεν ισχύει. Το πετύχατε. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα να τα πούμε αμέσως μετά, βέβαια. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω πολλά και για τους πεζοδρόμους στο Ηράκλειο. Με τα χαρά. Διάλειμμα. Επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ζωντανά εδώ ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης, αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου Ηρακλείου. Συζητάμε σε αυτή την ενότητα για τα έργα στην πόλη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Αναστασάκη, αναφερθήκατε στο θέμα των πεζοδρόμων. Νομίζω ότι πραγματικά οι πεζόδρομοι σε αυτή την πόλη έλειπαν. Όλοι νομίζω τους αγκάλιασαν. Στο τέλος, ακόμα ναι. και οι αντιδρόντες. Όλοι βέβαια θέλουν το χώρο τους. Αυτός είναι ο λόγος. Ωστόσο θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή πρώτον να ξεκινήσω από εκεί, είμαστε σε ένα πειραματικό στάδιο σε ό,τι αφορά τις στάσεις των ταξί, πότε θα αρχίσει να λειτουργεί, τι λειτουργεί, πώς θα το αξιολογήσετε και πώς θα πορευτούμε. Ωραία, να σας δώσω ένα γενικότερο πλαίσιο γιατί αξίζει νομίζω τον κόπο. Έχει αλλάξει η φιλοσοφία και μειώνεται ο συντελεστής βαρύτητας από τα γιοταχή και αναβαθμίζεται η έννοια των μέσων μαζικής μεταφοράς, του ποδηλάτου και των πεζών. Είναι στο προσκήνιο αυτονόητα και τα εμποδιζόμενα άτομα, όσοι έχουν μια δυσκολία δηλαδή στο να περπατήσουν και να κινηθούν μέσα στην πόλη. Οι συμπολίτες μας με κάποια αναπηρία, οι ηλικιωμένοι, οι μαμάδες που έχουν τα παιδάκια στο καρότσι ή τα νηπιάκια. Και πρέπει να φτιάξουμε μια πόλη που να τους χωράει όλους. Ωραία. Πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες που ενδιαφέρουν τον κόσμο και δεν έχει καμία λογική να καταργήσεις κάποιον κλάδο. Τι είμαστε εμείς, να το αποφασίσουμε. Αλλά για να λειτουργήσει αυτή η εξίσωση χρειάζεται όλοι να κάνουν βήματα πίσω. Δηλαδή, δεν είναι λογικό να θέλουμε να κρατήσουμε τους κατοίκους του κέντρου στα σπίτια τους. Τους δώσαμε τις μισθές από τις παρόδιες θέσεις στάθμευσης, είναι μπλε, για τις οποίες υπάρχει γκρίνια όμως από τους εργαζομένους. Γιατί όχι εμείς, γιατί δεν χωράνε. Στους εργαζομένους όμως τι κάναμε. Λειτουργεί το περίφημο park and ride, δηλαδή δωρεάν πάρκινγκ με δωρεάν μετακίνηση από 3 διαφορετικά σημεία. Βορρά είναι η θάλασσα. Δεν το χρειαζόμαστε. Παγκρίτιο προς το κέντρο, Αλικαρνασσός μέσω παραλιακής προς το κέντρο και από τη Λεωφόρο Κνωσού, από το ύψος του ΕΚΑΒ προς το κέντρο. Με δωρεάν στάθμευση, ξαναλέω. Άρα, ένας εργαζόμενος μπορεί να προγραμματίσει και να μην έχει καμία επιβάρυνση στον οικονομικό του προϋπολογισμό και να πάει στη δουλειά του ήσυχα. Ποιοι δεν εξυπηρετούνται, όσοι δουλεύουν πολύ πρωί, πριν τις 7, και όσοι δουλεύουν μέχρι πολύ αργά, μετά τις 11. Εκεί υπάρχει θέμα, ή τις Κυριακές. Αλλά έγινε μια προσπάθεια. Το να πούμε ότι θα χωρέσουμε όλους όσοι επιθυμούν να κατέβουν στο κέντρο δεν μέσα στην πόλη, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άρα, τι θα ήθελα εγώ, να δοκιμάσουν οι δημότες τη λύση των μίνι μπας. Δεν είμαστε τρελοί. Πήραμε δεύτερο πανευρωπαϊκό βραβείο ως έμπρακτη απόδειξη προς την κλιματική ουδετερότητα, δηλαδή είναι ένα και κοινωνικό μέτρο, αλλά και περιβαλλοντικό και συγκοινωνιακό και έχει 80.000 επιβάτες
το μήνα. Αυτοί δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Βρέθηκα στην πλατεία Κορνάρου προχθές και σταμάτησα γιατί ξαφνιάστηκα. Ήρθε ένα λεωφορείο και δεν χωρούσαν να μπουν στο λεωφορείο. Που είναι ανά 15 λεπτά, ξαναλέω. Άρα δουλεύει και πάει και καλά και είναι σωστό μέτρο. Και δεν νοείται κανείς να το εγκαταλείψει. 1 εκατομμύριο δίνει ο Δήμος το χρόνο, αλλά το κέρδος, το κοινωνικό, είναι πολλαπλάσιο. Αφού έχει κοντά 1 εκατομμύριο επιβάτες. Θα μπορούσε να έχει δρομολογήσει όμως και ιδιόκτητα. Να έχει τη γραμμή αυτή. Όχι. Αυτό κάναμε διερεύνηση κατά πόσο μπορούμε να ιδρύσουμε δημοτική συγκοινωνία και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε. Mm. Είναι ένα περίεργο νομικό καθεστώς. Έχουμε ακόμα την προστασία ορισμένων κλάδων, όχι από εμάς, από την νομοθεσία. Μέχρι να ανοίξει λοιπόν το επάγγελμα, ούτε να ζητήσουμε από άλλους πλην του αστικού κτέλ να συμμετάσχουν. Βγαίνει ένας πανευρωπαϊκός διαγωνισμός και κατεβαίνει μόνο το αστικό κτέλ. Πολύπλοκα ζητήματα. Καμιά φορά, τι θα ήθελα τώρα, γιατί εγώ έχω και την ιδιότητα του πολίτη πάντα και τώρα τα τελευταία χρόνια και την ιδιότητα του αιρετού και είμαι αντιδήμαρχος. Δεν είναι τόσο απλά, ποτέ σχεδόν δεν είναι τόσο απλά όσο τα φανταζόμαστε τα πράγματα από μέσα. Κάνουμε μια υπεραπλούστευση. Καλό είναι να ενημερωνόμαστε. Μια ερώτηση δεν βλάπτει. Και μετά εννοείται. Δεν τα κάνει. Καμία δημοτική αρχή δεν τα κάνει σωστά. Δεν υπάρχει απλούστευση, όμως να ξέρετε ότι ο πολίτης που περπατάει στην πόλη τα βλέπει όλα απλά. Όταν βλέπει κάτι, για παράδειγμα, ένα κυβόλιθο να λείπει από το νέο πλακό στο πήρε κάποιο πολίτη στον κυβόλιθο τηλέφωνο ότι λείπει ένα κυβόλιθο. Ακούστε. Όταν βλέπει τον κυφόλιθο να λείπει από εκεί, δεν σκέφτεται όλη τη διαδικασία και τη γραφειοκρατία που μπορεί να υπάρχει. Λέει, μα δεν μπορούν να έρθουν να βάλουν εδώ ένα κυφόλιθο. Είναι τόσο απλό. Φυσικά και μπορούν, αλλά πήρε κάποιος τηλέφωνο να ενημερώσει. Ενδεχομένως. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω βαρεθεί, κοίταζα προηγουμένως, έχω 25.000 φωτογραφίες σε ένα κινητό 2 ετών. Πρέπει να είμαστε συνδεμένοι με την πόλη. Έχουμε και εκτός από τα δικαιώματα που όλοι λέμε πληρώνουμε δημοτικά τέλη. Έχουμε και υποχρεώσεις. Σωστά. Παραλείπουμε να αναφερόμαστε σε αυτό, αλλά είμαστε σε μία ζυγαριά που έχουμε μισά-μισά. Μισές υποχρεώσεις, μισά δικαιώματα. Άρα να βοηθάμε. Πείτε μου λίγο, κύριε Αναστασιάκη, για τους πεζόδρομους και τα ταξί. Μεγάλο στοίχημα. Σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα? Αυτή τη στιγμή είμαστε. Να το συνδέσουμε λίγο. Οι πεζόδρομοι δεν είναι τίποτα άλλο από μία τοποθέτηση κυβολήθων αυτή τη στιγμή. Μία ανάπλαση. Εάν δεν συνοδευτεί από κυκλοφοριακή μελέτη ώστε ο παλιός δρόμος να αλλάξει χαρακτήρα και να γίνει πεζόδρομος, είναι κενό γράμμα. Και δυστυχώς πολλοί από τους παλιούς αναπλασμένους δρόμους δεν είναι χαρακτηρισμένοι πεζόδρομοι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να βλέπουμε κιόλα αυτό. Είναι κοινή αποδοχή πλέον, εννοείται. Υπέροχο δρόμο. Την μικρή Εύανς, νομίζω. Ναι. Ναι. Πολλοί από τους αναπλασμένους παλιούς δρόμους δεν έχουν χαρακτηριστεί επίσημα. Και έχει ένα ντόμινο παρενεργειών αυτό. Οπότε κάναμε και μία μελέτη ταυτόχρονα με τις αναπλάσεις. Για να δούμε. Κρατάμε τα παλιά. Ξεκινάω αναφερόμενο στα παλιά. Ναι, όλους τους πεζοδρόμους, τους παλιούς, τους θέλουμε. Εσείς θα ήσασταν σε θέση τώρα να σκεφτείτε ότι θα ανοίξει 25 Αυγούστου? Όχι, αλλά ξέρω ότι στα χαρτιά το βορεινό κομμάτι είναι κυκλοφορία. Δεν είναι. Από την Εθνική Τράπεζα και κάτω. Δεν είναι χαρακτηρισμένος πεζόδρομος. Ποιος 25 Αυγούστου. Μην πιάσω όλους τους άλλους δρόμους. Άρα, πήγαμε να διορθώσουμε και τα ζητήματα αυτά. Στους καινούριους πεζοδρόμους. Είδαμε ότι λειτουργεί η πόλη. Κακά τα ψέματα. Είχαμε ένα πείραμα και λόγω του απροόπτου της κήρυξης του προηγούμενου αναδόχου ως έκτοτου. Την πόλη σε μία πειραματική λειτουργία 4 χρόνια. Ευλογία και κατάρα. Δηλαδή, κατάρα και ευλογία. Είχαμε το πρόβλημα. Που μας έδωσε όμως χρόνο να καταλάβουμε ότι υπάρχει εναλλακτική στην πόλη. Βέβαια, δεν ρίξαμε ζαριά. Την πρώτη μέρα που ξεκίνησε το έργο της ανάπλασης, λειτουργήσαν και τα μίνι μπας και λειτουργήσε και ο μικρός δακτύλιος. Δηλαδή, είχαμε σπαταλήσει πολύ φαιά ουσία, κάνοντας σενάρια επί σενάριων, για να δούμε τι θα αλλάξει και τι εξυπηρετήσεις πρέπει να δώσουμε στους δημότες και στις επιχειρήσεις και στους επισκέπτες. Τώρα, επειδή λαμβάνουμε σχόλια, κύριε Αναστασιάκη. Θα μου επιτρέψετε φυσικά, διαδραστική έτσι, το καλύτερο είναι αυτό. Συζήτηση, σχέση και φυσικά δεν φοβόμαστε το γεγονός ότι είμαστε στην τηλεόραση, θα είμαστε με νόρμες. Κανένα πρόβλημα. Νόρμες δεν είναι πολύ. Ένα μήνυμα στέλνει εδώ ο κύριος Πετράκης από
τα ταξί, ο πρόεδρος των ταξί, λέει, μάλλον τον οποίο είχαμε και... αυτό πέτυχε, δεν συμφωνεί πάρα πολύ, δεν ξέρω αν μπορεί να φανεί από εδώ κάτι, δείχνει δηλαδή τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε πεζόδρομους, το δείχνουμε γι' αυτό, δεν σας το κάνω αντιπολιτευτικά, μην το πάρετε έτσι, είναι όμως η γνώμη κάποιου πολίτη, αξίζει να το δείξουμε, επειδή γίνεται ζωντανά, δεν έχω άλλο τρόπο. Ένα σχόλιο κάνω εδώ. Αυτές οι εικόνες δεν είναι ξένες στην πόλη μας και ισχύει, ισχύει αυτό που είπαμε πριν. Έχουμε δυστυχώς κάποιες συμπεριφορές που δεν μας αξίζουν. Οι πεζόδρομοι είναι εκεί. Είναι χαρακτηρισμένοι. Δεν υπάρχει κανένας Ηρακλειώτης που να μην ξέρει ότι δεν πρέπει να μπαίνει εκεί με το αυτοκίνητο. Στους πεζόδρομους. Πού είμαι, μισό λεπτάκι όμως, γιατί τώρα με τσίγκλισε ο κύριος Πετράκης. Ξέρετε, ένα από τα θέματα που δουλεύουμε και ορίστε η πρώτη ανακοίνωση εδώ στην εκπομπή σας. Αυτές τις μέρες ξέρετε τι είναι. Έχουμε εξασφαλίσει ευρωπαϊκά χρήματα και συνεργαζόμαστε με έναν φορέα πανευρωπαϊκό που εξειδικεύεται στις καινοτομίες στα κυκλοφοριακά για να βρούμε έναν μηχανικό τρόπο αποκλεισμού των πεζοδρόμων. Mm-hmm. Αυτόματα κολονάκια. Ήμουνα στη Λιουμπλιάνα προχθές. Mm-hmm. Αυτόματα ανοίγουν τις ώρες τροφοδοσίας, ανεβαίνουν μόνα τους. Τις ώρες που δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. Τέλος. Και μάλιστα εκεί έχουν και. Επειδή έχουν πολύ ευρύτερο δίκτυο πεζοδρόμων, έχουν κάτι πολύ στενά ηλεκτρικά λεωφορείακια. Όταν λέω λεωφορείο, μικρότερο από το τραπέζι αυτό. Χωράει 4 άτομα μέσα. Και με ένα τηλεφώνημα, ο ηλικιωμένος, όποιος θέλει να μετακινηθεί και δεν μπορεί να περπατήσει μια μεγάλη απόσταση, έρχεται και τον παίρνει αυτό το μέσο και τον μετακινεί. Άρα το ψάχνουμε. Δεν γίνονται όλα ταυτόχρονα, μακάρι να γινόντουσαν, αλλά θα γίνουν. Είναι θέμα μερικών μηνών. Η πιλωτική εφαρμογή αναμένεται τον Οκτώβριο, για να καταλάβετε. Mm. Δεν είναι μακριά. Και άλλα πράγματα ψάχνουμε πιλωτικά, όπως να βάλουμε θέσεις φύλαξης ποδηλάτων εκεί που μπορεί κάποιος να πάρει το λεωφορείο, άρα να κάνουμε συνδυαστική μεταφορά. Και αυτή την ηλεκτροκίνηση, τα ηλεκτροκίνητα μικρά μέσα, να εξετάσουμε θα μπορούσαν να δουλέψουν στο Ηράκλειο. Εγώ θεωρώ ότι έτσι όπως είναι κοντά οι πιάτσες, έχουμε στην Αστόρια, γιατί με ρωτήσατε αυτό. Είναι στην Αστόρια χωροθετημένη. Και για το ταξί στα Γκούντις ρωτώ. Κάτω από θέλω να μας πείτε πού βρισκόμαστε. Θα χωροθετηθεί η πιάτσα αυτή με τον ίδιο τρόπο που χωροθετήσαμε την αντίστοιχη στην Κοροναίου. Πέρα από τη μελέτη της παλιάς πόλης, αφού συμφωνήσαμε όλοι. Πότε θα αρχίσει να δουλεύει αυτό. Πρέπει να περάσει από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για να σας το έχει πω. Θεωρώ ότι σε κάνα μήνα θα μπορούμε να τη δουλέψουμε. Μάλιστα, μία από τις εκκρεμότητες που έχω... Ο Πετράκης σχολιάζει σε νεότερο μήνυμά του ότι να αυξήσετε και τα πρόστιμα εκείνων που κάνουν τις παραβάσεις. Συμφωνώ με και παυξάνουν. Και γερανούς. Όχι 20 ευρώ, 100. Και γερανούς πρέπει να έχουμε παραπάνω από έναν και να κυκλοφορούν στους δρόμους. Κύριε Αναστασάκη, θέλω να σας ρωτήσω τώρα επίσης για τους πεζόδρομους κάτι το οποίο πολλές φορές έχει συζητηθεί και καλά το είπατε εσείς, το περιγράψατε, αλλά θα σας το κάνω πιο σχηματικά. Είπατε ότι όλοι ξέρουν όταν γίνονται πεζόδρομοι ότι δεν πρέπει να τους παραβιάζουν. Επίσης είπατε ότι το βορεινό κομμάτι της 25ης Αυγούστου δεν είναι χαρακτηρισμένος πεζόδρομος. Είναι αλήθεια, θυμάμαι όταν εκτελούνταν το έργο ότι έκλεινε στην Κοροναίου, όμως ήταν ο ενθουσιασμός τόσο μεγάλο και δικαιολογημένο. Όπως και στην Κατεχάκη, σας θυμίζω, που έγιναν πεζόδρομοι χωρίς να βγουν οι κανονιστικές διατάξεις τότε. Και μετά ξανά έγιναν οι πιες κυκλοφορίες γιατί ήταν η πρόσβαση του ιδιωτικού. Εν προκειμένου όμως εδώ, δημοπρατήσατε ένα δίκτυο το οποίο ήταν ελαφράς κυκλοφορίας. Με βάση φυσικά ήπια κυκλοφορία. Ωραία η ερώτηση. Με βάση μια κυκλοφοριακή μελέτη που είχε ληφθεί υπόψη όταν σχεδιάστηκε και από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές το δίκτυο των πλακοστρώσεων. Γι' αυτό πολλές φορές έλεγα ότι δεν είναι πεζόδρομοι, είναι πλακόστρωτα. Δηλαδή μπορούν πολύ να κυκλοφορούν οχήματα. Πολύ σωστά. Δημοπρατήσαμε λοιπόν ένα τέτοιο έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο. Σωστά. Σε πολλά σημεία είναι και πολύ ακριβά τα υλικά που βάλαμε. Αλλά όταν τα δημοπρατήσαμε και βάλαμε αυτά τα υλικά και ήταν ακριβά, τα βάλαμε με την προοπτική ότι θα περνούν αυτοκίνητα και θα πρέπει να είναι και ανθεκτικά. Κρατήστε μια μικρή επιφύλαξη εδώ. Κάναμε μια αλλαγή, σας θυμίζω. Εμείς είχαμε στο μυαλό μας... Να σας το ολοκληρώσω. Ναι, συγγνώμη, νόμιζα ότι ολοκληρώσατε. Να είναι και ανθεκτικά. Γιατί τότε, κύριε Αναστασάκη, δεν παίρναμε την απόφαση ως πόλη ότι θέλουμε πεζόδρομους, ώστε να δημοπρατήσουμε
ως πεζόδρομους και όχι ως πλακόστρωτα που είναι ακριβότερα, ένα έργο που θα τελείωνε και πολύ πιο γρήγορα και ίσως δεν είχατε μπει και σε περιπέτειες, με εργολαβίες που κατέπεσαν. Θα σας το απαντήσω πολύ απλά. Είδατε πόσα χρόνια μας πήρε από την εκκίνηση της διαδικασίας εκπόνησης της μελέτης της κυκλοφοριακής μέχρι να φτάσουμε σε έγκριση. Είμαστε στη τέταρτη χρονιά από τον σχεδιασμό μας για αυτή τη μελέτη και δεν έχει εγκριθεί ακόμα. Άρα φαντάζεστε να καθόμασταν με σταυρωμένα χέρια και να πούμε κάτι. Τα καθυστερούσατε. Όχι, κάναμε κάτι σολομόντιο. Το βλέπαμε ότι πάμε προς τα εκεί. Όλη η Ευρώπη πάει προς τα εκεί. Δεν θα ήταν το Ηράκλειο ουραγός. Και κάναμε μία αλλαγή. Καταργήσαμε την υψομετρική διαφορά ανάμεσα στα πεζοδρόμια, στα διαφοροποιημένα υλικά που είναι μπροστά από τα καταστήματα και το μεσαίο κατάστρωμα της οδού. Γιατί θέλαμε να είναι πασπαρτού. Και είναι ένα flat πράγμα, ένα επίπεδο πράγμα, όλος ο δρόμος και μπορεί να γίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή και ήπιας κυκλοφορίας και πεζόδρομος. Άρα, κάναμε μία πολύ κρίσιμη τροποποίηση στην υλοποίηση της μελέτης, ώστε να μπορεί να γίνει πεζόδρομος, όπως και έγινε. Καταλάβατε. Αλλιώς θα καθυστερούσε, λέγατε πολύ. Μα δεν θα άλλαζε κάτι. Τι θα άλλαζε, θα βάζαμε το ίδιο χρώμα υλικό. Όχι, μένα μου αρέσει πολύ περισσότερο. Γιατί σας το λέω ότι υπήρχε η κριτική ότι γιατί να μην έχουμε μία. Και από την αντιπολίτευση δηλαδή. Τι? Μία ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη πάνω στην οποία να σχεδιάσουμε ένα όχι από σπασματικά. Είχαμε την παλιά. Τι είχαμε την παλιά. Η παλιά όμως προέβλεπε κυκλοφορία. Ωραία. Και κάναμε την πλακόστρωση. Όσο διαρκεί η εκτέλεση του έργου, είναι κλειστός ο δρόμος. Είναι επί της ουσίας. Σε αυτό ότι θα μας τύχιζε λιγότερα όχι, βέβαια, το έργο. Μα σας το εξηγώ και θέλω λίγο να μου δώσετε προσοχή. Παίρνουμε την απόφαση να δημοπρατήσουμε την παλιά μελέτη που εκπώνησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή με κάποιες βελτιώσεις. Ποιες είναι οι βελτιώσεις? Καταργήσαμε την υψομετρική διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα υλικά που είναι μπροστά από τα καταστήματα και το κατάστρωμα της οδού για να μπορεί να γίνει πεζόδρομος και γλιτώσαμε και 50 δέντρα απέναντι, που ήταν μπροστά από την περιφέρεια ή το δικαστήριο που προβλέπω όταν αφαιρεθούν για να φαίνονται λέει τα κτίρια. Αυτό είναι παράλογο. Άρα αυτές ήταν οι δύο κρίσιμες αλλαγές. Ταυτόχρονα κάναμε την κυκλοφοριακή μελέτη. Αν δεν εγκρινόταν η κυκλοφοριακή μελέτη, θα περνούσαν αυτοκίνητα και θα άντεχε το κατάστρωμα να περνάνε αυτοκίνητα. Όμως διεκδικήσαμε το να γίνουν πεζόδρομοι. Αυτή ήταν η ξεκάθαρη άποψη της Δημοτικής Αρχής και του ίδιου του Δημάρχου. Και τελικά υιοθετήθηκε πρώτα από την κοινωνία και μετά και από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα φτάσαμε να συγκλίνουν αυτές οι δύο παράλληλες διαδικασίες και οδηγηθήκαμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για σκεφτείτε τώρα να σας έλεγα. Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων 7 χρόνια. Κύριε Συμβουλάκη, για το κέντρο, τώρα η επόμενη Δημοτική Αρχή θα δημοπρατήσει. Okay. Τώρα δεν έχουμε και λεφτά. Το έργο και θα το κάνουμε μετά από 5 χρόνια. Ασόβαρα πράγματα. Κάνει καμία διαφορά στο κόστος. Το οποίο και αυτό το έργο βέβαια ήταν ένα έργο που είχε προέλθει από την προηγούμενη Δημοτική Φυσικά, Αρχή. Φυσικά η μελέτη ήταν από η ιδέα, να καταλάβετε, ήταν από τον Πολύ Ασλάνη. Παλαιότερη. Η μελέτη ορίμασε στα χέρια του κυρίου Κουράκη και έτσι πρέπει να είναι τα μεγάλα έργα. Ξεπερνάνε κατά πολύ τη μία θητεία, μπορεί και τις δύο, και φτάνουμε στην υλοποίηση. Οραματικά. Οραματικό φυσικά. Έργο ήταν και το πολιτιστικό κέντρο από την εποχή το οποίο, λέω ότι και 100 εκατομμύρια αναστήχιζε, είναι ένα έργο που αλλάζει επίπεδο την πόλη. Ερώτημα. Εγώ ποτέ πάω στο πολιτιστικό, γιατί καλό είναι να μιλάμε και για έργα άλλων ανθρώπων και αρμοδιότητες άλλων, συγκινούμε. Γιατί λέω, Θεέ μου, μα αυτά θα κάνουν τα παιδιά μας τουλάχιστον να σκέφτονται και λίγο ευρύτερα. Αντί να χρειάζεται να ταξιδεύουν ή να πηγαίνουν στην Αθήνα να βλέπουν παραστάσεις επίπεδου, τα έχουμε εδώ. Έχουμε ένα Μύρωνα Μιχαηλίδη, ένα επιτελείο φοβερό. Και μιας και μιλήσαμε για επιτελείο, να μου επιτρέψετε να πω έτσι ένα δημόσιο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου, γιατί χωρίς αυτούς τους μηχανικούς που δουλεύουν και δεν δουλεύουν και με πολύ καλές συνθήκες. Δεν είναι πολύ ωραίο το κλίμα αυτή τη στιγμή σε όσους εργάζονται στο δημόσιο τομέα και στην αυτοδιοίκηση. Έχουν όλη την καθημερινότητα, έχουν μια απίστευτη γραφειοκρατία, κοσμογονικές αλλαγές. Ναι, γιατί αλλιώς θα ήμουν ένας φιλόσοφος με πάρα πολύ καλές ιδέες, χωρίς καμία υλοποίηση. Εγώ βάζω ιδέες, τις συζητάμε. Το ανθρώπινο δυναμικό παίζει σημασία. Φυσικά, το όχημα με το οποίο πάμε προς την ανάπτυξη είναι η μηχανική μας, είναι η διοικητική υπάλληλη του Δήμου. Ένα παραπάνω, το πράσινο. Έχω τρεις διευθύνσεις υπό τη σκέπη μου. Και οφείλω να ευχαριστώ, τουλάχιστον να πω στον Γιώργο το Φουναράκη, στη Δέσποινα τη Τζαχαριδάκη και στη Ρούλα τη Βραγκούλη, γιατί θα σας απαριθμούσα όλους τους μηχανικούς, με τους οποίους έχουμε δεθεί πάρα πολύ και έχουμε περάσει τα πάντινα, αλλά μαζί. Και ξέρουν ότι είμαστε μια γροθιά σε ό,τι συμβαίνει.
Οφείλω να σας μεταφέρω τα μηνύματα από τον κύριο Πετράκη. Θα δουλέψουν οι πιάτσες. Είναι στο στάδιο, λέει, της υπογραφής από τον Αντιπεριφερειάρχη του Συριγωνάκη. Χαίρομαι. Σε περίπου 15 μέρες τα έγγραφα έχουν σταλεί από την τεχνική υπηρεσία στο μηχανολογικό. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο από το Δήμο. Μόνο η τοποθέτησή μας μετά την υπογραφή. Θα το κάνουμε μετά, χαρά. Εγώ να θέσω στον Όλη θα ήθελα να θέσω μια παράκληση. Ναι. Επειδή ακόμα και σήμερα έχει την δικαιοδοσία της πλατείας 18 Άγγλων, στο κυκλικό χαμηλά, να υιοθετήσουν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να καταργηθεί αυτό το κυκλικό που είναι ολότελα περιττό και να μπορέσουμε να βάλουμε οργανωμένα όλους τους επιμέρους χρήστες της πλατείας 18 Άγγλων και να μην έχουμε αυτό το κομφούζιο και τις καθυστερήσεις. Θυμάστε τη Μητσοτάκη, ναι, τι χάλι επικρατούσε κυκλοφοριακό και τώρα είναι μια ωραία ροή. Μην την ξαναβρούμε με τους χιλιάδες πεζούς που πάνε από την 25 Αυγούστου στο Ενετικό Φρούριο, να κάνουμε κάτι. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Αναστασάκη, επειδή είπατε έτσι είναι τα οραματικά έργα, μπορεί να ξεκινήσουν 10 χρόνια πριν. Φυσικά. Και να εκτελεστούν 10 χρόνια αργότερα. Ναι. Γιατί χρειάζεται. Σε όλο τον κόσμο είναι έτσι, να ξέρετε. Η οριμότητά τους, χρειάζονται τα κονδύλια. Εγώ και μελετητικά είναι timing, δύσκολα. Και το timing. Εσείς ως Δημοτική Αρχή πιστεύετε ότι αφήνετε ένα οραματικό έργο για την πόλη ή αφήνετε ένα σχέδιο που θα το συνεχίσει ο επόμενος οραματικό και ποιο είναι? Θα σας πω το αγαπημένο μου project, πακέτο έργων, πρόγραμμα έργων, είναι ότι έχει να κάνει με τα ενετικά τείχη. Ρώτησα, γιατί αυτή την αρμοδιότητα την έχω 9 χρόνια. Την είχα και ως αντιδήμαρχος πολεοδομίας, ήμουν υπεύθυνος για την παλιά πόλη. Ποια είναι η κατάσταση, λέω, με τα τείχη? Και μου λένε, δεν είναι παραχωρημένα στο Δήμο, έχει μπλοκάρει η σχέση μας με το Υπουργείο Πολιτισμού και είμαστε στον αέρα. Έληξε η παραχώρηση. Ναι, έληξε η παραχώρηση μετά από σημαντικά έργα που γίνανε στις πύλες, αναστηλώσεις, αλλά μέχρι εκεί. Και λέω, ωραία, βάζουμε αυτό πρώτη προτεραιότητα. Κάναμε το περίφημο master plan, διαπυρώσχε σιδήρου εγκρίθηκε το 2016 και μετά ξεκινήσαμε την ορίμανση μελετών που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη αυτού του μνημείου. 350 στρέμματα όταν το πάρκο του Σταύρος Νιάρχος είναι 210. Άρα άπειρες δυνατότητες. Τώρα, αν πάτε, είναι χαρά Θεού. Το χαρήκαμε στην καραντίνα με ελάχιστη παρέμβαση. Εννοείται την Τάφρο πάνω, τον περίπατο. Τον περίπατο και μιλάω και για την Τάφρο. Άμα δείτε αυτή τη στιγμή στην Εφόδου, αυτά εδώ, δημιουργείται, είναι τα πλάνα. Δημιουργείται ένας χώρος αναψυχής, ακριβώς από κάτω, εκεί που βλέπουμε, που είναι skate park, το μεγαλύτερο στην Κρήτη. Ένα λούνα πάρκ ολόκληρο με ξύλινα παιχνίδια ιδιαίτερα. Γυμναστήριο, πάρκο καλλιστενικής. Πράγματα που είναι υψηλού επίπεδου, πανάκριβα και θυμίζουν Ευρώπη. Άμα πάτε στον Ευκάλυπτο, θα ξέρετε πόσα παιδιά είναι κάθε μέρα. Αλήθεια, στο γυμναστήριο της καλλιστενικής, στο όμως, πάρκο Μπαντουβά, χορηγία του Μπαντουβά. Λέτε οραματικό έργο, αλλά. Δηλαδή, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Θα σας πω, το αποτέλεσμα θα είναι ότι έχουμε. Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί δεν ανεβαίνουν όλοι οι Ηρακλειώτες πάνω να δουν τη διαμόρφωση. Βλέπουν όμως και τα τείχη, απ' έξω δηλαδή, την τοιχοποιία που δείχνει λίγο εγκαταλελειμμένη. Ωραία. Τι να σας απαντήσω. Να ακόμα και αν δεν έχετε την αρμοδιότητα, γιατί δεν έχουν επιστραφεί. Όχι, την αναλάβαμε οικειοθελώς. Έχουμε τρία έργα αναστηλώσεων αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το Μαρτινέγκο δεν έχει ωραία όψη. Ένα λεπτάκι. Έχουμε ένα μεγάλο έργο, ένα μεγάλο project, ένα μεγάλο μνημείο που απαιτεί πολύ περισσότερα από ένα έργο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε δρομολογήσει έργα πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ. Είπαμε, φτιάχνουμε το ισόπεδο κομμάτι τώρα που μιλάμε, δύο αναψυκτήρια, κατάλληλο ταρτάν, νέα φώτα, σήμανση, άρα τουρίστες, επισκέπτες, μαθητές, μαζί με 45 στρέμματα πράσινο φυτεύονται. Τέλος. Στην Τάφρο κάνουμε το πάρκο στην Εφόδου, mm-hmm, κάναμε τον Ευκάλυπτο, mm-hmm, κάναμε τον Μπαντουβά, το πάρκο Γεωργιάδη και έχουμε το έργο της μετακίνησης των γηπέδων τέννις και της ανακαίνησης του πάρκου Νεολαίας ενταγμένο σε χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Άρα το μόνο που μας λείπει είναι αναστηλώσεις. Ενταγμένες επίσης στο ΕΣΠΑ, περάσανε μεγάλη ταλαιπωρία, θα τα υλοποιήσει τα δύο έργα στην Μποφόρ του Υπουργείου Πολιτισμού, και το παραθαλάσσιο τείχος ζητήσαμε και πήραμε την αρμοδιότητα με τριμερή προγραμματική Υπουργείου Πολιτισμού και όλοι. Το έργο αυτό θα είναι αυτοτελές και η επόμενη Δημοτική Αρχή θα έχει ένα μεγάλο στοίχημα. Όλο αυτό να το κάνει να παράγει και έσοδα για την πόλη. Να είναι πολιτισμός, να πηγαίνουν όλοι οι επισκέπτες. Να μην νοείται άνθρωπος να φτάνει στο Ηράκλειο και να μην πηγαίνει οργανωμένη επίσκεψη εκεί, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Πλατεία Ελευθερίας. Τη σκεφτήκαμε από το μηδέν, τη μελετήσαμε, την εντάξαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης και δημοπρατείται.
Και εκτός από την Πλατεία Ελευθερίας, κάναμε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Σε μερικές εβδομάδες θα δείξουμε και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, ώστε να ανοίξει η ανάπλαση του Ηρακλείου μέχρι Ικάρου, Μποφόρ, Πλατεία Μουσείου, Πλατεία Δασκαλογιάννη και όλη η έκταση της Δημοκρατίας μέχρι και την ανάληψη. Αυτό δεν είναι ένα οραματικό έργο, τεράστιο. Δεν το είχε σκεφτεί κάποιος. Ανοίγουμε την πόλη προς τα εκεί. Σκεφτήκαν άλλα. Για να είμαι πάντα δίκαιος, ξαναλέω, καθένας στην περίοδο που λειτουργεί. Το ερώτημα, διότι η κριτική που δέχεστε φεύγοντας από το Δήμο, όχι εσείς δηλαδή, η Δημοτική Αρχή, είναι ότι εκτέλεσε έτοιμα έργα, δεν οραματίστηκε νέα για να εκτελεστούν. Δίνε... Και ξέρετε, θα σας έλεγε κάποιος ότι τα τείχη τα οραματίστηκαν ή είναι τι. Δεν είναι έτσι. Τώρα αυτό είναι θέλω μια... Θέλω να πω δηλαδή, αφήνετε, νιώθετε ότι αφήνετε ένα αποτύπωμα στην πόλη φεύγοντας, αυτό θα σας ρωτώ. Σας εξηγώ. Γιατί είναι πολύ, ο δερματάς, πολύ σημαντικό. Ας πούμε, πολύ... δεν έγινε. Το πρώτο και το ερώτημα είναι γιατί δεν έγινε. Τώρα όμως μου βάζετε πολλές ερωτήσεις, θα μου δώσετε λίγο μέσα χρόνο. Με την έννοια του οράματος. Γιατί το ο δερματάς το όραμα... όντως έμοιαζε οραματικό, όπως και το είναι, ακούγαμε. Και είναι. Το όραμά μας εμάς δεν ήταν ένα έργο. Είπαμε αυτό που σας είπα. Το Ηράκλειο των 5+1 πολιτισμών, αλλά δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ όρους τώρα που για τον κόσμο δεν είναι κατανοητή. Πρέπει να ενώσουμε τον παραλιακό με την παλιά πόλη, με τα τείχη και όλο αυτό με την Γνωσό. Ξεκινήσαμε με 230 ή 240 χιλιάδες εισιτήρια στο Αρχαιολογικό Μουσείο και 800-900 χιλιάδες στην Γνωσό και τώρα είμαστε περίπου ίσα. Mm-hmm. Γιατί από μόνο του έγινε αυτό? Γιατί έγινε η πόλη πιο ελκυστική. Να ένα όραμα που είχαμε και το είδαμε να υλοποιείται. Σας είπα για τόσες διακρίσεις που έχει πάρει αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο. Έργα, να σας αναφερθώ σε συγκεκριμένα έργα. Η Πλατεία Ελευθερίας είναι οραματικό που το αφήνουμε να το υλοποιήσει η επόμενη Δημοτική Αρχή. Νομίζω θα προλάβουμε να υπογράψουμε τη σύμβαση. Το πακέτο της οδικής ασφάλειας. Ξέρετε ότι πήραμε δεύτερο πανευρωπαϊκό βραβείο για την οδική ασφάλεια. Δεν είναι ανέκδοτο. Το Ηράκλειο, δεύτερο πανευρωπαϊκό βραβείο. Γιατί τους κοροϊδέψαμε, μήπως? Όχι. Έχουμε κάνει άπειρες ενέργειες θεσμικές. Μειώσαμε τα όρια ταχύτητας, φτιάξαμε κόμβους. Έχουμε και άλλους να κάνουμε. Και εντάχθηκε ένα έργο πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε 25 ανισόπεδες διαβάσεις, υπερυψωμένες διασταυρώσεις, να τις πω καλύτερα, σε όλη την πόλη. Αυτό, έστω και ένα ατύχημα τροχείο να γλιτώσουμε, είναι μεγάλο επίτευγμα. Σωστά, και βέβαια, ο Δερματάς, στην αναθεωρημένη του έκδοση, την ευρύτερη πια, αφού το έργο αυτό τορπιλίστηκε επί της ουσίας, θα συμπεριλάβει και τον δυτικό κόλπο, δυτικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, ο οποίος ήταν αναπλασμένος, αλλά τον πήρε η θάλασσα. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα της περιοχής, ότι έχει μία αδιάβρωση λόγω του κυματισμού και αν δεν γίνει ένας φράχτης για τον κυματισμό, να το πω έτσι απλά, δεν θα λειτουργήσει τίποτα και τα παίρνει όλα το χειμώνα. Τι θα κάνετε γι' αυτό, κάνετε κάποια μελέτη? Τελειώσαμε τη μελέτη, έχουμε ζητήσει εδώ και μήνες από την κυρία Χριστοδουλάκη στην κτηματική να συστήσει την Επιτροπή Εκτίμησης Διάβρωσης των Ακτών. Είναι ένα γραφειοκρατικό περίεργο. Την έκανε. Αναμένεται να επισκεφτεί την περιοχή πριν το Πάσχα και να μπορέσουμε να στείλουμε δηλαδή, για διοδότηση. Δυτικά και ανατολικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Θα γίνει δερματάς, η προσάμωση. Δηλαδή, θα γίνει προσάμωση, γίνει η αστική παραλία. Θα γίνουν δύο αστικές παραλίες. Θα αφήσετε τη μελέτη αυτή, θα τη δημοκρατήσετε ενδεχομένως αν προλάβετε. Και έχουμε να δημοκρατήσουμε, είναι λίγο δύσκολο. Να την οριμάσουμε μέσα στη χρονιά, έχουμε βάλει στόχο. Και κρατάμε και μία πρόβλεψη περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο. Που αντιστοιχεί στην αστική ανάπτυξη, έχουμε ένα μίνι ΕΣΠΑ που ως Μητροπολιτική Δήμη σε όλη την Κρήτη το διαχειριζόμαστε. Εμείς στο δικό μας το κομμάτι που αναλογεί θα βάλουμε και το Δερματά. Τα 5 εκατομμύρια. Αυτό είναι ένα οραματικό έργο πράγματι. Θα ήθελα να το έχουμε κάνει. Στεναχωριέμαι που δεν έγινε. Γιατί δεν είχε κανένα λόγο να μην γίνει. Και είδατε ότι δεν ήταν καθόλου απλό. Θα είχε τελειώσει πριν από 3,5 χρόνια. Είπαμε να αλλάζουμε γραφειοκρατική διαδικασία και είναι θέμα μερικών μηνών, μα δεν είναι. Θα έχουμε χάσει 5 χρόνια. Εντάξει, θα γίνει. Δεν πειράζει. Εμείς έχουμε κάνει αυτό. Οραματικό είναι και το κομμάτι της κυκλοφοριακής μελέτης παλιάς πόλης και τα μίνιμπας. Αλλά μου λέτε προς υλοποίηση. Έχουμε ενεργειακές μελέτες για 13 σχολεία. Έχουμε σε εξέλιξη την ενεργειακή αναβάθμιση της Λότζια. Τελειώσαμε τις Ανδρόγειο και η Κρεμή του Παγκριτίου. Όταν τις κάναμε τις μελέτες, δεν ήταν της μόδας το ενεργειακό. Όταν απογειώθηκε το κόστος του ρεύματος, καταλάβανε όλοι ότι. Αυτή ήταν μπροστά. Έχουμε ενεργειακή κοινότητα συστήσει. Δηλαδή θα γίνει παραγωγός ηλεκτρικού ρεύματος ο Δήμος σε συνδυασμό με τη ΔΕΗ. Τροφοδοτούνται κτίρια αρχικά του Δήμου, φαντάζομαι. Ήταν λίγο πιο κοινικό το κίνητρό μας για να βοηθήσουμε τη ΔΕΗ. Γιατί έχει το καλό η νομοθεσία αυτή που λέει
κάντε μια σύμπραξη. Βάλαμε το Παφμάι, ΔΕΙΑΙ, ΔΕΠΑΝΑΛ, Δήμο. Γίνεται παραγωγή. Βάλτε ένα μερίδιο που μπορεί να είναι 90% να το βάζει ο Δήμος, αλλά μετά το κέρδος από την παραγωγή μπορεί να το μοιράσεις όπως θέλει το Συμβούλιο. Και ποιος είναι το παιδί μας που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ενίσχυση, είναι η ΔΕΙΑΙ. Που έχει λόγω της ανάπτυξης ισορρεύσει ένα μεγάλο χρέος και πρέπει να το μειώσουμε. Ερώτημα, πολλά, κύριε, αλλά δεν είναι ένα το οραματικό που έχουμε κάνει. Είναι πάρα πολλά. Πιστέψτε με, ακόμα και τα σχολεία που αυτή τη στιγμή έχουμε μελέτες σε εξέλιξη για νέα σχολεία, είναι ένα must ζήτημα προς επίλυση. Έχουμε ούτως την άλλως σχολική στέγη είναι ένα πρόβλημα τεράστιο και για την πόλη μας. Δηλαδή εγώ αυτό που θα σας έλεγα, επειδή κάπου έχω βαρεθεί να ακούω για βαρύγδουπα, οράματα και πράγματα που είναι για την Ελλάδα εντελώς εκτός τόπου και χρόνου. Αυτά είναι δουλειά της κυβέρνησης, τα πολύ μεγάλα. Σε ό,τι αφορά στο Δήμο, πρέπει να έχεις ένα συγκροτημένο σχέδιο. Όταν είναι προφανή τα προβλήματα, πρέπει να έχεις και προφανείς λύσεις πάνω στο τραπέζι. Δουλεύεις και οραματικά, αλλά με ισορροπία. Ξεκινήσαμε και ήταν 80-20 οι αναπλάσεις έναντι της καθημερινότητας και τώρα έχει γυρίσει τούμπα. Είναι 70-30. Είναι 70% οι προϋπολογισμοί για την καθημερινότητα και 30. Το μεγάλο όραμα, για να σας απαντήσω με ένα ζήτημα, η οδοποιία. Η επόμενη δημοτική αρχή θα έχει την ευλογία να έχει 15-16 συμβάσεις ενεργείας αστικών δρόμων και αγροτικών δρόμων. Έχουμε κάνει περίπου 125 χιλιόμετρα δρόμους αστικούς. Καμίνια, Δειλινά, Πόρος, πάμε τώρα στις Πατέλες, το παλιό Εθνικό Δίκτυο 62 Μαρτύρων, Ικάρου Κνωσού. Θα μπούμε φυσικά και σε Μασταμπά Θέρισο, που είναι προβληματική η κατάσταση εκεί πέρα έντονη. Και θα υπάρχουν ενεργές συμβάσεις που θα εκτελούνται άλλα δύο χρόνια τουλάχιστον. Να πω και για τους αγροτικούς δρόμους. Θα τα πείτε. 230 χιλιόμετρα αγροτικοί δρόμοι. Θα τα πείτε όλα. Θέλω να σας ρωτήσω. Είναι αλήθεια αυτό που ακούω ότι είναι 20, 30, 40 εκατομμύρια οι εργολαβίες συνολικά για δρόμους στο Ηράκλειο, ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις? Μεγαλύτερο νούμερο είναι. Μεγαλύτερο. Είναι κοντά στα 40 εκατομμύρια. Πιστεύετε ότι ο κόσμος το καταλαβαίνει? Πάντα θεωρούμε όλοι ότι έχουμε κακούς δρόμους. Θα σας πω κάτι. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό. Δεν θα το κάνω αυτή τη στιγμή. Μα έχουμε κακούς δρόμους. Δηλαδή, σας λέω τι σκέφτεται ένας πολίτης. Όχι τι σκέφτεται, τι βλέπει. Οι δρόμοι μας είναι επίπεδου Μπαγκλαντές. Πρέπει να έχουμε τους χειρότερους στον κόσμο ενδεχομένως. Πού πέφτουν αυτά τα ασφαλτικά, πού πηγαίνουν αυτά τα τσιμέντα? Σας το ανέφερα. Αυτή τη στιγμή οι καταγεγραμμένες ανάγκες μπορεί να αγγίζουν και τα 400 χιλιόμετρα. 400 χιλιόμετρα. Ωραία. Εμείς έχουμε κάνει. Χιλιόμετρα, δηλαδή. Ναι. Μέσα στο αστικό δίκτυο. Αυτή τη στιγμή έχουμε υλοποιήσει περίπου 125 χιλιόμετρα. Άρα είμαστε λίγο πάνω από το 1 τέταρτο, αλλά έχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο. Θα χρειαστούν 10 χρόνια για να πούμε ότι θα φτάσουμε στα 400 χιλιόμετρα. Τώρα τι κάνουμε, ξέρετε τι μου ζητήσανε αυτή τη στιγμή, λόγω της δυσπραγίας της οικονομικής, να φρενάρουμε το ρυθμό υλοποίησης των εργολαβιών αυτών, γιατί δεν μπορούμε να τις υποστηρίξουμε χρηματοδοτικά. Έχουμε ένα κενό 15 εκατομμύρια από πέρυσι λόγω COVID και της ενεργειακής κρίσης και ξαφνικά μας τραβήξαν το χαλί κάτω από τα πόδια και οι εργολαβίες πρέπει να φρενάρουν. Επομένως, υπάρχει ανάγκη. Υπάρχουν τα χρήματα. Δεν χρηματοδοτούνται αυτές οι παρεμβάσεις. Αυτό είναι δουλειά του Δήμου. Έδινε 1 εκατομμύριο το χρόνο ο Δήμος. Ξέρετε πόσα χρόνια θα χρειαζόταν με το 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο να φτάσουμε στα 400 χιλιόμετρα? 100 χρόνια. Τώρα έχουμε σοβαρευτεί. Κάναμε μια δημοπρασία που άγγιζε τα 65 με 70 εκατομμύρια ευρώ. Ο τρόπος που κατασκευάζονται τώρα, που γίνεται, είναι ανθεκτικός, δηλαδή μελλοντικά τουλάχιστον τα λεφτά θα μας τα βγάλει? Τι να σας πω. Τόσα εκατομμύρια. Τα δημόσια έργα πάσχουν ποιοτικά. Και έχουν πολύ προφανείς αιτίες αυτά τα πράγματα. Εγώ έχω πει δημόσια σε ανύποπτο χρόνο ότι για να έχουμε καλύτερη ποιότητα στα δημόσια έργα, οι επιβλέψεις των δημοσίων έργων πρέπει να περάσουν σε ιδιώτες μηχανικούς. Να καλοπληρώνονται γι' αυτό και να είναι κάθε μέρα εκεί. Με τους 20 μηχανικούς που έχει τεχνική υπηρεσία, που είναι από την Καρκαδιώτισσα μέχρι τα Λιοντάρια, για άπειρα ζητήματα, 220 σχολεία, 80 παιδικές χαρές, τα δίκτυα πεζοδρόμων, πόσα χιλιόμετρα δρόμοι, πάνω από 1.000 χιλιόμετρα. Με τους αγροτικούς δρόμους τι κάνετε? Πολύ καλά. 53.000 κυβικά έχουν πέσει ήδη, είναι ευχαριστημένοι οι περισσότεροι οικισμοί. Όσοι παραπονιούνται είναι επειδή δεν έχουμε πάει ακόμα, αλλά είναι καθαρά θέμα
της εργολαβίας, γιατί ο ίδιος εργολάβος έχει πάρει σχεδόν το 90% των εργολαβίων. Σας ζητάνε, εσείς κάνετε ρουσφέτια, γιατί αυτό ακούγεται με τα αγροτικά. Ξέρετε τι έκανα. Έκανα κάτι σοφό σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο. Άφησα τα τοπικά συμβούλια να αποφασίζουν πού πηγαίνουν τα μπετά. Οι πρόεδροι όλοι είναι εκλεγμένοι με την άλλη παράταξη στους οικισμούς. Του κυρίου Κουράκη. Οπότε είπα, δεν με ενδιαφέρει, να κάνω ρουσφέτια. Με ενδιαφέρει να δω να πέφτουν μεγάλα κομμάτια αγροτικού δικού δικτύου. Μεγάλωσα στα Σταυράκια και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Έζησα από πρώτο χέρι, γιατί έχω θείους που δουλεύουν με τον ιδρώτα τους στα χωράφια, τι σημαίνει να έχεις πρόσβαση στην ιδιοκτησία σου, στην περιουσία σου. Σωστό, και το σπουδαιολογούσα. Και γι' αυτό, παρότι έχω παραπονεθεί πολύ έντονα, γιατί το θεώρησα ότι δεν έγινε με σωστό τρόπο, διαχειριζόμαστε με αξιοπρέπεια και το θέμα της αρμοδιότητας για την άρδευση. Mm-hmm. Αντίστοιχα πολύ σπουδαίο θέμα, το είχε η ΔΕΙΑΗ, σας θυμίζω, για λόγους τέλος πάντων λογιστικούς, δεν μπορούσε να εισπράξει και επειδή έχει αυτή την οικονομική δυσκολία, είπαμε να έρθει στην τεχνική υπηρεσία και έχω ένα σπουδαίο παιδί, τον Μανώλη τον Πιολάκη, ο οποίος έχει πάνω του όλη την άρδευση του Δήμου, 370 χιλιόμετρα δίκτυα. Και τώρα λειτουργεί καλύτερα. Λειτουργεί καλύτερα, ναι. Άρα καλύτερα, καλά και η ΔΕΙΑΗ. Ήτανε, ξέρετε κάτι, η ΔΕΙΑΗ έχει ένα χάος με, το, χάος, με, ναι, με την ίδρυυση. Σωστό. Οπότε όταν στην άρδευση δεν εισέπρατε και είχε μια πολύ μεγάλη προτεραιότητα για την ίδρυυση της πόλης της Ηρακλείου που γίνεται το μεγαλύτερο έργο, πολύ μεγαλύτερο από τα δικά μας έργα στην τεχνική υπηρεσία, είναι η αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης, που μας δημιουργεί κάποιες παρενέργειες. Αλλά είναι πολύ σημαντικό, είναι χρυσάφι αυτό το έργο. Άρα δεν ήταν το πλήρωμα του χρόνου να αναβαθμιστεί το κομμάτι των αρδευτικών. Τώρα, με λίγο καθαρότερο μυαλό, γιατί το υποδεχτήκαμε σαν νέα αρμοδιότητα, κωδικοποιήσαμε κάποια πράγματα, αλλά από τη ΔΕΙΑΗ περιμένουμε τη λύση. Γιατί αρδευτικό νερό δεν έχουμε όσο θα θέλαμε. Και η αναβάθμιση του βιολογικού με ένα έργο που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης για την παραγωγή νερού τριτοβάθμιας επεξεργασίας θα μας λύσει τα χέρια και εκείνοι θα το φέρουν κοντά μας για να το πάμε. Μέσω των αρδευτικών δικτύων. Προχθές είχαμε ραντεβού με τους υπεύθυνους ΔΕΙΑ και την κυρία Τζαβλάκη. Έχω σημειώσει κάτι και θέλω να το πούμε, κυρία Αναστασιακή, πριν φτάσουμε σιγά σιγά προς το τέλος, με το τραμ. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα όραμα από μια δημοτική αρχή 20 χρόνια πριν του Ασλάνη. Είχε αφήσει και μια μελέτη από ό,τι μας έλεγε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Το θυμάμαι τότε. Μελέτη, και στο μια χάραξη με μια οικονομοτεχνική τεκμηρίωση. Με μια οικονομοτεχνική τεκμηρίωση. Εσείς λάβατε μια απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιο σχετικά πρόσφατα για να κάνετε μια μελέτη, θα το πω έτσι απλά, σκοπιμότητος για σταθερή τροχιά, βάζοντας μέσα προφανώς και την τροχιά προς το Καστέλι, φαντάζομαι. Σωστά. Πού βρισκόμαστε? Λοιπόν, η ιδέα που είχε ο κύριος Ασλάνης ήταν σπουδαία. Πολύ μπροστά από την εποχή του. Να πω ότι ήταν πριν αποκτήσει τραμ η Αθήνα. Άρα πρωτοπόρος πανελλαδικά. Όμως αυτά τα έργα προωθούνται από την κυβέρνηση. Εμείς πήγαμε και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με αυτήν. Και κάναμε ραντεβού με τη διοίκηση Αττικού Μετρό. Πότε είχαμε πιο θερμό κλίμα, πότε πιο ψυχρό. Η απόφαση πρέπει να ληφθεί αποκλειστικά από τον πρωθυπουργό τον ίδιο για το αν θα γίνει τραμ στο Ηράκλειο. Εφόσον ληφθεί η πολιτική απόφαση, όλα τα τεχνικά είναι εύκολα. Γιατί είναι αυτονόητο σε μια πόλη που έχει 4 εκατομμύρια αφήξεις στο αεροδρόμιο, 1 εκατομμύριο στο λιμάνι και τόσο δυναμικό. Προφανώς σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε με αεροδρόμιο να κατασκευάζεται, ναι, δεν θα δεν το βλέπω να σας πω την αλήθεια. Ένα τραμ. Εγώ το θεωρώ ότι έπρεπε να έχει ληφθεί η πολιτική απόφαση πολλά χρόνια για να είναι ήδη στις μελέτες. Γιατί τώρα πώς θα αλλάξουν οι δρόμοι? Φαίνεται, δεν το βλέπετε εύκολο? Δεν το βλέπω τώρα εύκολο. Το βλέπω απολύτως δίκαιο, αλλά δεν το βλέπω εύκολο. Το τοπικό τραμ. Τι κάναμε εμείς όμως για την πόλη του Ηρακλείου? Το χρειαζόμαστε. Εγώ θα σας το θέσω έτσι. Θα ρωτώ. Όταν έχουμε τα μίνι μπας που δουλεύουν ακριβώς την ίδια λογική, κάνουν μια κυκλική, τρεις κυκλικές διαδρομές με συχνότητα 15 λεπτά. Αν τα κάνουμε ηλεκτρικά, Φερρυππίν, που είναι μικρά, κομψά, είναι ήδη μικρά και κομψά, αλλά να γίνουν και ηλεκτρικά. Το ότι δεν θα πατάνε σε ράγες θα είναι το πρόβλημα. Καταλάβατε. Εγώ κάνω μία πάντα, ένα bypass ή αν θέλετε μία διαγώνια τομή για να φτάσουμε σε αποτέλεσμα. Δεν μου αρέσει η θεωρία, είμαι μηχανικός. Άρα όταν έχουμε κοντά 1 εκατομμύριο επιβάτες αυτή τη στιγμή στα mini bus,
Δεν μπορώ να πω ότι δεν πέτυχε. Με 1 εκατομμύριο το χρόνο. Άρα με κόστος το 1% ενδεχομένως από το τραμ, έχουμε ένα πολύ παραπλήσιο αποτέλεσμα. Θα σας ρωτήσω. Μακάρι να γίνει. Αυτά, μακάρι να γίνει. Το επιθυμώ. Δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε με αυτό. Παρ' όλα αυτά, θα αλαφέστε κάποια μελέτη, οτιδήποτε αυτό που είναι αποφάσετε. Είναι δική μας δουλειά. Κατά τη γνώμη μου, είναι δουλειά της περιφέρειας. Όχι, αλλά... δεν είναι ούτε καν της περιφέρειας. Είναι δουλειά της Αττικό Μέτρο ΑΕ. Ναι, αλλά θα πρέπει για την να το διεκδικήσει το... συνολικά η Κρήτη. Το κάναμε. Με αιτήματα συνολικά προς τα κεντρικά. Με... ώστε μια γροθιά. Ώστε να ακούει η κυβέρνηση ή η Αττικό Μέτρο ποιο είναι το έλλειμμα ή ποια είναι η ανάγκη ή ποιο είναι το θέλω μιας περιφέρειας. Τα ξέρουν τώρα, κύριε Συμβουλάκη, μην κοροϊδευόμαστε. Το Ηράκλειο δεν είναι η 60η πόλη στη χώρα, είναι τέταρτη. Φυσικά και ξέρουν και τη δυναμική που έχει. Ο Πρωθυπουργός είναι κριτικός, άρα δεν τίθεται θέμα μη γνώσης. Είναι θέμα ότι δεν ήταν στις αποφάσεις προτεραιότητας. Άρα, τι κάνουμε, δίνουμε μια λύση στους δημότες που είναι άμεση και διεκδικούμε και όλοι μαζί πλέον, στην αρχή ήμασταν μόνοι μας, τώρα έχει ένα δίκτυο όλων των Δήμων της Κρήτης και της ΠΕΔ, που λέει ότι πρέπει να υπάρξει σιδηρόδρομος Κρήτης. Και εννοείται η σύνδεση με το Καστέλι, που θα είναι ένα αεροδρόμιο που θα αλλάξει άρδιν τα δεδομένα του τουρισμού. Λένε άνθρωποι που ξέρουν ότι με το που θα γυρίσει το κλειδί για να πάρει μπρος αυτό το αεροδρόμιο, θα είναι σύν 1 εκατομμύριο οι επισκέπτες. Ο σιδηρόδρομος Κρήτης αυτός θα μπορούσε να δίνει βέβαια και μια γραμμή για την πόλη του Ηρακλείου. Φυσικά, ναι, μα όλο είναι παρόμοιο το project. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα κάτι, κύριε Αναστασά. Έχει 2 ερωτήσεις για το τέλος. Είναι και πολύ αργά. Και για τα παιδιά να πούμε όμως κάτι, γιατί... Θα τα πείτε. Θα σας πω έτσι χαριτολογώντας. Όταν ξεκίνησα στο Δήμο, τα παιδιά μου είχαν ηλικία, νομίζω, 5 και 2, κάτι τέτοιο. Οπότε, αντιλαμβάνεστε, το θέμα παιδικές χαρές, σχολεία, αθλητική χώρη, ήταν στα μας. Λέω, μα θέλω, μου λείπουν ως οικογενειάρχης παροχές για τα παιδιά και δεν νοείται. Πολύ μεγάλη. Είμαστε πρότυπο αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα στους χώρους αναψυχής για παιδιά και στους αθλητικούς χώρους πάλι τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει 15 γήπεδα καινούργια στα σχολεία. Επισκευάσαμε τα παλιά. Όπου βανδαλίζονται δεν τα φτιάχνουμε. Θα περιμένω ξανά τον κύκλο να τελειώσει για να ξαναγυρίσουμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 65 παιδικές χαρές και άλλες 15 υποκατασκευή και 20 που υπογράφουμε σύμβαση εντός των ημερών. Θα φτάσουμε κοντά τις 100 μέχρι του χρόνου. Και στα σχολεία, γιατί ακούω τώρα μια μεγάλη αγωνία που υπάρχει και έγινε σεισμός και πριν από λίγο. Ναι. Τι γίνεται με τα σχολεία? Εμείς είχαμε κάποια ζητήματα που ήταν ακόμα πιο σημαντικά και προφανή από το σεισμό. Πέφτανε σοβάδες από τα 10 μέτρα. Χωρίς σεισμό. Χωρίς σεισμό. Μονώσεις, μπαίνανε νερά. Παλιές μονάδες. Άρα ελέγξαμε τα σχολεία όλα, κάναμε μια επιχείρηση σκούπα και λύσαμε ζητήματα. Τάλος, όλο το συγκρότημα. Διλινά, όλο το συγκρότημα. 4ο γυμνάσιο Λύκειο. Το 3ο Λύκειο. Θα θυμάμαι απ' έξω. Το 8ο Δημοτικό. Και μια σειρά από άλλα σχολεία, όπως το Βενερά, το γυμνάσιο Λύκειο Αγίου Μύρωνα. Και τα καταστήσαμε ασφαλείς το όσο έχει. Εννοείται ότι όσα είναι με παλιό αντισεισμικό, αντιλαμβάνεστε ότι. Δεν μπορείτε να το ελέγξετε. Όχι, δεν μπορείς να τα αλλάξεις με ένα μαγικό ραβδί. Ακριβώς. Θέλει πρόγραμμα και πρέπει να έχει την ευθύνη η πολιτεία. Τώρα και η Ακαδημία, η παλιά Ακαδημία. Είναι εκεί, σε εξέλιξη. Πολύ σε καλά εξέλιξη... το έργο. Τελειώσαμε τα 2 κτίρια, δουλεύουμε στα άλλα 2. Τα οικονομικά όμως πώς πάει? Έχουμε πάρει ένα ολοστρόγγυλο 0 ευρώ, ενώ έχουμε δώσει 2 εκατομμύρια για τα σεισμόπληκτα σχολεία. Σας φαίνεται λογικό? Όχι. Ποια χρήματα να το τελειώσετε τώρα? Θα βρούμε. Αλλά δεν νοείται να μην πάρουμε όμως αυτά που έχουμε ζητήσει. Θα βάλετε και ένα εργαστήριο σεισμολογίας μέσα εκεί. Κάτι πολύ σωστό. Έχουμε, πιστεύω ότι θα ενταχθεί αυτό το έργο που θα μας δώσει 500.000 για την Ακαδημία ώστε να τελειώσουμε τα τελευταία κτίρια, γιατί μας λείπουν αυτά τα χρήματα πλέον, και θα εγκατασταθούν σεισμογράφοι. Έχουμε συνεννοηθεί για να μπουν σε σωστές θέσεις ώστε να μας παρέχουν έγκαιρη ενημέρωση και να έχουμε έτσι, αν θέλετε, τον παλμό, τον σεισμικό παλμό της πόλης, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Θα δίνει και το σήμα στην πολιτική προστασία, τη δική σας. Και εκτός αυτού, με τις ιδιοσυχνότητες και με την πληροφορία που θα πάρουμε, θα μπορούν να γίνουν πιο έγκυρες μελέτες για την αντισεισμική θωράκιση. Γιατί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που αποκτά ο σεισμός σε κάθε περιοχή, το πώς έρχεται και πώς ταλαντώνει τα κτίρια, άλλες λύσεις θα δοκιμάσουμε. Πρέπει να μας δοθούν χρήματα όμως για να αναθέσουμε και τις στατικές μελέτες που χρειάζεται στα κτίρια που έχουμε αυτή τη στιγμή εντοπίσει ότι χρήζουν
περαιτέρω ελέγχου. Όπως είναι τα παλιά πετρόχτιστα που ταλαιπωρήθηκαν από τον τελευταίο σεισμό. Με συγχωρείτε για την παρέμβαση, αλλά ήθελα να το ευχαριστούσα. Πολύ καλά, καλά το είπατε. Η αλήθεια είναι ότι στις παιδικές χαρές οι νέοι γονείς βλέπουν κάποιες βελτιώσεις σε σχέση βέβαια και με τα παλιά χρόνια και τα χρόνια που μεγαλώναμε. Αλλάζει ο κόσμος. Και που οι παιδικές χαρές ήταν μία για 100.000. Παρ' όλα αυτά, κύριε Αναστασάκη, θα ήθελα να κλείσω με δύο έτσι. Το ένα είναι προσωπικό σε εσάς. Έχετε δεχτεί αρκετή κριτική σε όλα τα χρόνια που υπηρετήσατε το Δήμο Ηρακλείου από τη θέση του Αντιδημάρχου. Το έχει εξηγήσει ο Νεύτωνας αυτό. Ότι είναι δράση-αντίδραση. Όταν παλεύεις για κάτι. Ότι τα έργα. Τα πολύ διαφημίζεται από τα social media. Σας το λέω. Ναι, ναι. Το έχω ακούσει κι εγώ. Και πού είναι και πού το είστε κακό, ακόμα. Θα μου πείτε. Πού είναι το κακό. Ναι. Γιατί να μην τα δει ο κόσμος μέσα από ένα μέσο που τα social media είναι ένας νέος κόσμος. Ένας νέος κόσμος. Ταυτόχρονα όμως λέγεται ότι και τα social media είναι ο κόσμος ένας fake κόσμος. Τι έχετε να πείτε για αυτή την κριτική εσείς. Θα σας πω το εξής. Τα 7 χρόνια που είμαι αντιδήμαρχος τεχνικών έργων πρέπει να έχουμε δημοπρατήσει ένα νούμερο, σας λέω, πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ έργα. Το νούμερο μπορείτε να το συλλάβετε. 150 εκατομμύρια ευρώ ένας δήμος. Είναι ασύλληπτο το νούμερο. Είναι δυνατόν να μην επικοινωνούμε τη δουλειά μας. Γιατί. Είμαι υπάλληλος αυτή τη στιγμή εγώ στο Δήμο. Όχι, είμαι αιρετός. Οι άνθρωποι με ψηφίσανε επειδή θεώρησαν ότι είμαι ικανός να κάνω κάτι, υποσχέθηκα ορισμένα πράγματα, μπήκα στην ομάδα του Δημάρχου, ο Δήμαρχος είχε ένα όραμα και μου ανέθεσε ορισμένες αρμοδιότητες και απολογούμε εξηγώντας ότι παιδιά έτσι ξεκινήσαμε. Αυτή είναι η πρόοδος. Και μάλιστα, επειδή έχει αλλάξει ο κόσμος, εννοείται ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα προσφυλές μέσο δωρεάν, ανεξάρτητο, άμεσο, που μπορεί ένας άνθρωπος που δουλεύει να δείξει τη δουλειά του. Ότι είναι ψεύτικος ο κόσμος. Σας καλώ να επισκεφτούμε. Ξέρετε πόσα έχω δείξει στα social που μου λέτε ότι με κατηγορούν σε σχέση με τα υλοποιημένα. Ούτε το 10%. Δεν προλαβαίνω καν να πάω σε όλα τα έργα. Άρα, καλύτερα να πάρετε τη λίστα αυτή που μπορώ να σας τη στείλω και να αφιερώσετε όχι μία εκπομπή, θα αφιερώσετε μια ολόκληρη χρονιά να περιγράφετε και να ονοματίσουμε κάθε παρέμβαση που έχει γίνει. Και δεν έχουμε πει τίποτα για τους οικισμούς. Χιλιάδες πράγματα έχουν γίνει. Ο κόσμος πια σκοντάφτει στα έργα. Τα βλέπει μπροστά του παντού. Τώρα, από εκεί που είχαμε χαρακτηριστεί ως η άπραγη δημοτική αρχή, τα θυμάστε τα δύο πρώτα χρόνια. Και ήταν και μια σύγκριση πολύ μεγάλη το κοντράστ με την πολύ δυναμική υλοποίηση του κυρίου Κουράκη στα έργα. Τώρα μας λένε ότι ενοχλούμε με τα έργα. Ότι παραενοχλούμε. Ότι παιδιά έχετε μπει παντού, όχι στην Κομνηνών, όχι στα Τείχη, όχι στο Λάκκο, όχι τι γίνεται, θέλουμε κι εμείς. Δεν είναι πολύ ευχαριστημένοι βέβαια παντού, αλλά προφανώς και οι φωνές αυτές. Αλλά τώρα είμαστε στο άλλο άκρο, ότι γίνονται παρέμβασεις. Τώρα υπερπαραγωγή έργων. Δηλαδή. Υπερπαραγωγή, τώρα δεν μου αρέσουν αυτές οι λέξεις. Ότι παράγεται πολλά έργα περισσότερα. Κάνουμε πλούσια, έχουμε πλούσια δραστηριότητα σε έργα. Ναι. Ναι. Ερώτημα. Είπατε ότι κάνατε, και για μένα είναι το τελευταίο. Είπατε ότι κάνατε πολλά έργα. Και αρκετά λάθη. Και αρκετά λάθη. Πάντα. Είναι ανθρώπινο. Όποιος δεν δουλεύει δεν κάνει λάθη. Και το τελευταίο διάστημα, ενώ σας έλεγαν όπως είπατε ως άπραγη δημοτική αρχή, πόσα δεν είχαμε έχει γυρίσει ο Μήλος και γίνονται πολλά έργα στην πόλη. Και το Πάρκο Ερυθρέας χάσαμε να πούμε, σπουδαίο. Βεβαίως και το Πάρκο Ερυθρέας που βέβαια η εικόνα με τα σκουπίδια δεν είναι πολύ καλή εκεί τελευταία. Τα μπάζα. Τα μπάζα και διάφορο άλλο. Αυτό δεν έχω παρακολουθήσει. Κύριε Αναστασάκη, ποιο είναι το έργο που αν μπορούσατε εσείς να επιλέξετε μόνο σας, ανεξάρτητα από το Δημοτικό Συμβούλιο, το Δήμαρχο, θα θέλατε να είχατε κάνει και δεν το κάνατε ή θα θέλατε να το κάνετε στο μέλλον για το Ηράκλειο. Τι ωραία ερώτηση. Με φαίνεται τώρα σε μια περισυλλογή. Είναι πολλά, δεν είναι ένα. Εννοείται ότι θα ήθελα το Δερματά. Ήταν μια ιδέα του Δημάρχου, φτάσαμε στο παραένα, το χάσαμε και δεν το προλαβαίνω και λυπάμαι. Έχω δακρύσει πολλές φορές για το συγκεκριμένο θέμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω να επεκτείνονται οι πεζόδρομοι σε όλο το έντος των τυχών κομμάτι. Πραγματικά έχουμε τη δυνατότητα και δεν είναι παράλογο. Πάλι σε εκπομπή στο κανάλι σας
ήμουνα στη συμβολή 1821 και Κυρίλου Λουκάριος, μία δυναμική συζήτηση τότε κόντρα στους πεζοδρόμους, εδώ, και είπα ότι αν με ρωτάτε εμένα, θα ήθελα βόρεια της Αβέροφ να μην κυκλοφορεί τίποτα. Αυτό είναι ένα δραματικό έργο για το Ηράκλειο. Θα αλλάξει Άρδιν, υπάρχει μία πολύ δυναμική επιχειρηματική δύναμη και ζωντανοί δημότες, πολύ δραστήριοι, που θα γεμίσουν την πόλη δραστηριότητα και επειδή μπορούμε, ξαναλέω, να δείξουμε πολύ ελκυστικά προϊόντα και υπηρεσίες προς τα έξω, θα είναι η μέρα με τη νύχτα σε σχέση και με το σήμερα. Εγώ θα ήθελα πολύ σε 4 χρόνια από σήμερα να έχει διαπρέψει η επόμενη Δημοτική Αρχή και να λέω, μα δες πόσο καλύτερα τα κάνανε και από εμάς. Μάλιστα. Το έχω αυτό. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ας έρθει το καλύτερο. Όσοι είμαστε ποδοσφαιρόφιλοι, είμαστε της ευγενής άμυλας και όταν κάποιος παίζει καλύτερη μπάλα από σένα, οφείλεις να πεις respect. Βεβαίως. Πρέπει και να το αναγνωρίζεις και να αποδίδεις τα εύσημα. Παρεπτόντως, πριν από την εκπομπή, παίξαμε και χάσαμε τώρα σε έναν αγώνα. Δεν βαριέσαι. Την Κυριακή θα ρεφάρουμε. Να εύχεται κάποιος πάντα το μέλλον να είναι βίωνο. Αμήν. Με τους περισσότερο ικανούς και αποτελεσματικούς ανθρώπους για το καλό του. Πάντα υπάρχουν, να ξέρετε. Κανείς δεν είναι σωτήρας της πόλης. Κανείς αναντικατάστατος. Είναι ευγενείς, είναι καλύτερες ακόμη. Δεν το συζητάμε αυτά. Κύριε Αναστασάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.